Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε ακροατές του Λίμπερο 104, Σταύρος Κόλκας στο μικρόφωνο, Αγάπη Γαβριλίδου, Παύλα Σιμέλα, Παύλα Σαμσούντα, αριστερά μου και πιο αριστερά, ο Στέργιος Αναστασιάδης, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική μετάδοση χθες. Μπράβο, Στέργιο. Ευχαριστώ, Σταύρο. Δεν άκουσα λεπτό, αλλά... Δεν πειράζει. Τον άκουσα εγώ όμως. Ναι, πώς ήταν. Ναι. Πάρα πολύ καλό ήταν. Τα περιγράφε πολύ σωστά. Τα είπε όλα. Δεν ήταν σαν να ήσουν μέσα στο γήπεδο. Πέρα την πλάκα, σοβαρά. Ήταν σαν να ήμουν μέσα στο γήπεδο. Έκανα και το live, με βοήθησε. Μπράβο, Στέργιο. Μπράβο. Μπράβο, Στέργιο. Σιγά σιγά να πάρει το σκητάλι. Να μπορούμε να αφήσουμε σαν άνθρωποι κι εμείς. Ναι, γιατί όταν κάνεις τη μετάδοση δυσκολεύεσαι λίγο. Πραγματικά, να σου πω τι θα κάνουμε μια φορά. Τι. Θα κάνω μια μετάδοση που θα είμαι εκτός αέρα, απλά θα ηχογραφείτε. Τι πραγματικά θα ήθελα να ναι, λέω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και θα κάνουμε, πώς το λέει ο φίλος σου, Viber. Ποιο μάτσα εκεί που είχες κλειστό λαιμό και έκανε ο Στέργιος και σε κάποια φάση ακούστηκε πιο πολύ από ότι ακούστηκε ο Στέργιος στη μετάδοση με τη DVD. Σίγουρα με τη DVD ήταν. Ή με τη DVD ή με την BAT. Πρέπει να είχα πάθει παράδοση με το μάτος. Ναι, όχι ρε, ήταν πολύ πιο πρόσφατο. Τώρα ήταν. Με την BAT, με την BAT. Με την BAT. Πολύ ωραία ήταν εκείνο που είχες κλειστό λαιμό. Άνοιξε για μισό λεπτό ο λαιμός, μετά έκλεισε πάλι. Και εκείνο το έλεος είναι που μας έχει μείνει. Το έλεος το που βγήκε από μέσα σου, ρε παιδί μου, το νιώσες. Αλλά ναι, ο Στέργιος έκανε καλή μετάδοση χθες. Από το έλεος και μετά όμως ο μάτος είναι καλύτερος. Καλύτερος. Όχι ότι βγάζει μάτια, μάλλον θέλει κανένα έλεος ακόμα. Ένα, θα το καθιερώσουμε. Ένα έλεος την ημέρα, το μάτος κάνει πέρα. Όχι. Πώς να το πεις, δεν κολλάει κάπως. Τέλος πάντων, θα δουλέψεις κάπως. Κολλάει, δεν κολλάει. Να αναφερθούμε σε ένα σκηνικό που έγινε χθες. Ναι. Που χτυπήθηκε ένας νεαρός συνάδελφος Βάναυσα έξω από την Τούμπα. Στην πλευρά της Λαμπράκη, από πάνω. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί που το κάνανε δεν έχουν μάτια να καταλάβουν ότι. Πάνε ένα παιδάκι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, έρευνες γίνονται. Μακάρι να βρεθούν. Αυτή η ασόβαρη κατάσταση. Σούτ και επειδή είναι δημοσιογράφος. Τι έχει κάνει, τι έχει ράνει, τι... Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ας ελπίσουμε λοιπόν να βρεθούν οι δράστες. Και για να καταλάβουν όλοι τώρα μιλάμε, χτυπήθηκε ένα μικρό παιδί, δηλαδή πώς θα το χαρακτηρίσω αλλιώς. Ένα παιδάκι. Που δεν πειράζει κανέναν. Που δεν έχει προκαλέσει. Δεν έχει προκαλέσει κανέναν. Μηδέν παιδιά, μηδέν. Μηδέν. Που χαίρεται για αυτό που κάνει όλη την ώρα, που τον πειράζουμε όλη την ώρα εμείς για να τον κάνουμε λίγο να αισθανθεί καλύτερα εκεί, να γίνει ο χαβαλές κτλ. Κτλ. Που η ζωή του βασικά είναι ο ΠΑΟΚ. Η ζωή του είναι ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει εκεί πέρα. Ναι. Και βλέπει όλοι ό,τι δηλαδή και μπάτμικ τον αν είχε, θα πήγαινε. Είναι σοκαριστικό σκηνικό, ρε φίλε. Είναι σοκαριστικό. Γενικότερα, αλλά το κάνει πιο σοκαριστικό το ποιο χτυπήθηκε, εντάξει. Όποιο είναι... και να χτυπηθεί είναι σοβαρό. Ναι, αλλά ένα παραπάνω όταν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι χτυπήθηκε ένα παιδί που δεν έχει πειράξει κουνού που σκοτώνει και μπορεί να κλαίει δύο μέρες. Δεν πάει πιο ευαίσθητο πλάσμα από αυτόν. Καλά να γίνει βασικά. Καλά να είναι. Ευτυχώς δεν είναι άσχημα, παρότι στη φωτογραφία που μου ήρθε τα πράγματα είναι. Ναι, είναι λίγο σοκαριστική. Εντάξει, είναι σοκαριστική. Είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο άσχημα. Περαστικά. Ας ελπίσουμε να βρεθούν αυτοί που το έκαναν. Ναι. Για να καταλάβουν ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα ποιον βαράζει. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι δουλειά μας πλέον. Να αναλύσουμε παραπέρα. Υπάρχουν οι αρχές. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν τις έρευνες. Και πραγματικά θέλουν αυτοί που το κάνανε να καταλάβουν τι κάνανε. Δηλαδή ποιον. Ποιον. Όχι ότι έχει καμιά σημασία ότι... Όποιος, σε όποιον άνθρωπο και συμβεί αυτό το πράγμα, σε ό,τι ιδιότητα και να έχει κτλ. Κτλ. Είναι άσχημο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ένα παιδί. Αυτό για ένα παιδί, σταματάει εκεί βασικά. Ναι, ένα παιδί. Αυτό που λες, Σταύρο, είναι άσχημο στον οποιοδήποτε συμβεί, αλλά πόσο μάλλον σε ένα παιδί που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Με τίποτα. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να το τελευταίο. Αλλά ευχολόγια και. Ναι. Δεν γίνεται δουλειά με αυτά. Περαστικά να το ευχηθούμε δημοσίως. Να μείνει δυνατός όσο μπορεί πιο γρήγορα να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο.
Πάμε παραπέρα. Με βαριά καρδιά. Όπως περνάμε από τόσα σκηνικά που ζούμε καθημερινά, το περνάμε και αυτό. Ας ελπίσουμε όχι σαν να μην συνέβει. Και πάμε να ασχοληθούμε με τη δισκογραφία της ημέρας. Είχε παιχνίδι χθες κάπα 19. Ήσασταν εκεί και οι δύο. Εγώ το απόλαυσα. Κάθεσα σε μια θέση μόνος εκεί και έβλεπα μπάλα. Μου είχε λείψει αυτό πάρα πολύ. Απίστευτη ατμόσφαιρα. Να μην μιλάω, να μην κάνω, να μιλάω, να βλέπω μπάλα μόνο. Να. Το ήθελα αυτό πολύ. Μου έδωσε την ευκαιρία αυτή η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Εδώ να κάνω μια υποσημείωση. Διαβάζω δεξιά και αριστερά post για την ΚΑΠΑ 19 του Παύλου Γκαρσία. Δεν είναι η ΚΑΠΑ 19 του Παύλου Γκαρσία. Ο Παύλου Γκαρσία είναι ένας στέλεχος του ΠΑΟΚ. Είναι η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Δεν μειώνω τον Παύλο, κάνει εξαιρετική δουλειά. Εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τον Γκαρσία. Ο ΠΑΟΚ δούλεψε με αυτά τα παιδιά. Κάποια 2-3 χρόνια, κάποια 5-6 χρόνια, κάποια τα έχει από 8 χρονών. Πεδομάζωμα κάνανε κάποιοι. Έτσι. Ωραία. Αυτή η φάση προσωπολατρίας, εννοείται ότι όλοι οι προπονητές έχουν δώσει στοιχεία. Όλοι. Η αντίδραση που βγάζει η ομάδα, παραδείγματος χάρη, μετά την αποβολή, είναι Γκαρσία. Έχουνε, αλλά αυτό το πράγμα έχει και μια βάση. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό γίνονται δύο πέναλτι και δεν πέφτει ούτε ο Λίρατζης ούτε ο Χατζηστραβός και βάζουν τον γκολ. Ωραία. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν εκπαιδευτεί ως ποδοσφαιριστές και ως άνθρωποι στο κλαμπ. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλους, δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα. Ακόμη και πάνω από τον Ιβάν Σαββίδη είναι το κλαμπ. Δεν υπάρχει ούτε μισός που να είναι πάνω από το κλαμπ. Θα δώσω το παράδειγμα που το είχαμε συζητήσει τις προάλλες με τον Λιπρές. Η καθημερινότητα της Μπαρτσελόνα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχει καταφέρει ένα πρόσωπο να ξεπεράσει το κλαμπ. Ναι. Και είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Ναι. Δηλαδή ο Μέση ουσιαστικά είναι πάνω από όλους και από όλα πλέον. Ναι, δεν βλέπει κανέναν. Όλα κινούνται. Όλα κινούνται. Γύρω από αυτόν ουσιαστικά. Γύρω από αυτόν. Ναι. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά στην Μπαρτσελόνα. Και νομίζω ότι το πιο δύσκολο στις περιπτώσεις είναι η επόμενη μέρα, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή. Μα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι το κλαμπ είναι πάνω από όλους και από όλα. Εντάξει, είναι αυτό που είπες, ότι έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Προπονητές της ΚΑΠΑ 10, της 12, της 15, της 17, οι άνθρωποι που επέλεξαν τα παιδιά αυτά. Ακόμα και τώρα. Τους, ακόμα και τώρα με το δεις. Της Ακαδημίας. Στην ΚΑΠΑ 19 είναι ο Σνάουτζνερ. Είναι όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Γιατί πολλές φορές φαίνεται ο ένας, αλλά υπάρχουν και άλλοι 10 από πίσω, ας πούμε, που δουλεύουν καθημερινά με αυτά τα παιδιά. Είναι τυχερά τα παιδιά που έχουν τον Παύλο Γκαρσία. Ναι, σίγουρα. Δουλεύουν μαζί του. Είναι τυχερός και ο Παύλο Γκαρσία που είναι μια πραγματικά έτσι, σπουδαία φουρνιά αυτή της ΚΑΠΑ 19 τώρα. Μα δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε και μετά το παιχνίδι, ότι όποιος βλέπει μπάλα καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Και ότι αυτά τα παιδιά, ας πούμε, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, ανέκαθεν ο Πάοκ είχε σε ακαδημίες καλούς ποδοσφαιριστές και καλούς αθλητές. Απλώς αυτή η φουρνιά έχει και πάρα πολύ ταλέντο μέσα. Έχει και ωριμότητα, εσύ. Το βλέπεις. Δηλαδή, έβλεπες τον Μιχαηλίδη χθες. Κάνει πράγματα που παίκτες μεγαλύτεροι από αυτόν δεν τα κάνουν τόσο εύκολα. Βλέπεις τον Διαμαντή, το Λίρατζι. Είναι, ένας και ένας είναι. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα σταθούμε σε έναν, μπορεί να αδικήσουμε κάποιον. Ήταν ο Τζοβάρας, μπαίνει ας πούμε και αλλάζει όλη την εικόνα. Χατζηστραβός, μεγάλη ωριμότητα και αρχηγός. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που ξεχώρισες χθες. Γιατί πολλοί δεν έχουν εικόνα από ολόκληρο το παιχνίδι. Ήταν και ευκαιρία που ήταν τηλεοπτικό και το είδε πάρα πολλοί κόσμος. Και χθες νομίζω πάρα πολύ κατάλαβαν τι λέμε τόσο καιρό για συγκεκριμένα παιδιά. Γιατί τους είδαν πώς αντέδρασαν. Και μπροστά σε 10.000 κόσμο, έτσι. Ωραία ήταν όλα χθες η Τούμπα. Η πρόκληση μόνο δεν ήρθε. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, για να τα τελειώνουμε. Ο ΠΑΟΚ είχε top ακαδημίες, αυτό αποδείχθηκε και χθες. Mm. Αποδεικνύεται χρόνια τώρα με τη συμμετοχή στο τουρνουά. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι δεν έχει ανταγωνισμό
σε καθημερινή βάση. Δεν δηλαδή θα παίξει 4-5 μεγάλα παιχνίδια σε επίπεδο K19 το χρόνο, θα παίξει άλλα σε επίπεδο K17 λιγότερα, σε K15 που είναι και όμιλοι, ναι, δεν συναντά ποτέ αντίσταση. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν θα λυθεί αυτό το θέμα, Σταύρο. Δηλαδή δεν θα φτάσει ο Λεβαδιακός και η Κέρκυρα να κάνουν ακαδημίες. Το παραδέχονται και οι ίδιοι άνθρωποι των επαρχιακών ομάδων, ότι μαζεύουμε τα παιδιά από εδώ και από εκεί απλά για να κάνουμε μία ομάδα. Και όμως ο Λεβαδιακός σε πληροφορώ φίλε, έχει τέσσερις παίκτες. Ναι. Όλοι θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι το τι θα συμβεί στον ΠΑΟΚ για να μπορούν αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Θα έχουμε μία συνέντευξη μετά το διάλειμμα με ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, με άνθρωπο που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Θα μιλήσουμε για τις παθογένειες που έχει η μετάβαση από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Θα μιλήσουμε ξεχωριστά για κάθε παίκτη και τα χαρακτηριστικά του. Ωραία. Όλα όσα πρέπει να γίνουν για έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ με τη συνδρομή των παιδιών, γιατί το μυαλό τους πρέπει να είναι πάντα προσγειωμένο. Η διάρκεια είναι αυτή που κρίνει έναν αθλητή και όχι το πυροτέχνημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Γενικά, ο ΠΑΟΚ έδειξε χθες ότι δεν είναι τυχαία στο top επίπεδο των ακαδημιών. Και ο κόσμος δεν πήγε τυχαία εκεί, 8-9.010, στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αυτά τα παιδιά. Εντάξει, βοήθησε και το γενικότερο κλίμα από την πρώτη ομάδα που συμπαρέσυρε πολλούς, δηλαδή. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι παρέσυρε η κουβέντα που έχει γίνει εδώ και καιρό για αυτά τα παιδιά. Νομίζω δηλαδή ότι περισσότερο τα μίντια ήταν αυτά που έπεισαν πολύ κόσμο να πάει στο γήπεδο. Επίσης, ο μύθος που έχουν δημιουργήσει οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που όλες οι ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ήθελαν να βρίσκονται στο γήπεδο. Υπήρχαν χιλιάδες παιδάκια από ακαδημίες οργανωμένα με τους προπονητές του που ήρθαν στην Τούμπα και είδαν το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, σε επίπεδο ακαδημιών, αν γνωρίσεις προπονητές, παίκτες, αν μιλήσεις με τα παιδιά από το Λιπρές που έχουν ακαδημίες, ωραία, και προπονούν. Εντάξει, ο Λίρατζης, ο Χατζηστραβός, ο Μιχαηλίδης, ο Διαμαντής, ο Τσαούσης, δηλαδή είναι μύθοι, ναι, σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε ζήσει πολλά παιδιά μύθους σε αυτό το επίπεδο που δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν. Άρα λοιπόν καλό θα είναι πρώτα απ' όλα ό,τι κουβέντα και να κάνουμε, τα ίδια τα παιδιά να είναι σε θέση να διαχειριστούν και την προβολή που έχουν, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς τους, είναι επαγγελματίες, έχουν επαγγελματικά συμβόλαια. Η πίεση, η προβολή, η διαχείρισή της κτλ. Κτλ. Είναι κομμάτι της κρίσης που θα υποστούν μεγαλώνοντας και όσο εξελίσσονται στο ποδόσφαιρο. Τώρα, το τι μεριγενέστε, το πώς, τέλος πάντων, τι θα γίνει από το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν άλλους ακαδημίες. Εντάξει, ο Χατζηστραβός και ο Μπαλογιάννης που έλειψε χθες, ο Μπαλογιάννης δεν αγωνίστηκε, γιατί ανήκει στην ακαδημία 1,5 χρόνο. Η UEFA επιβάλλει τουλάχιστον 2 χρόνια στην ακαδημία. Πάντως μέχρι στιγμής, αν τα κάνουμε έτσι μια γρήγορη σούμα τα τελευταία χρόνια, περισσότερα είναι τα αντιπαραδείγματα παρά τα παραδείγματα παιχτών που εξελίχθηκαν σύμφωνα με το ταλέντο τους. Αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει. Ισχύει αυτό. Πάντα ισχύει αυτό. Γιατί είναι θέμα μυαλού από κάποια φάση και μετά. Και ο Έλληνας δεν φημίζεται για το μυαλό του. Και ίσως τη διαχείριση γενικά. Ναι, όταν εννοώ δεν φημίζεται για το μυαλό του, όχι ότι είναι έξυπνος. Όχι. Για το γύρω-γύρω. Για το γύρω-γύρω, όλο. Όλο. Για το πώς διαχειρίζεται το περιβάλλον του, την κατάσταση, για το πώς χειρίζεται ο ίδιος μια κατάσταση, για το αν απογοητεύεται εύκολα, αν ενθουσιάζεται εύκολα. Αυτές οι διακυμάνσεις στην ψυχολογία που είναι καταστροφικές για όλες τις δουλειές, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Το να σου κάθεται μια κέντα στην καθημερινότητά σου και να μην μπορείς να διαχειριστείς, σε κρατάει και σε ένα χαμηλό επίπεδο. Το να σου κάθεται μια καλή κέντα, ωραία, και να μην μπορεί να βγάζεις τουπέ, έπαρση και τα λοιπά, πάλι είναι κακός σύμβουλος. Σε ένα παιχνίδι που και ο διαιτητής, βρες ζών, αυτοί οι διαιτητές, να βγει ο Μίχελ να κάνει μια συνέντευξη για τους διαιτητές τους ξένους, που όπου μας παίζουνε, μας σκίζουνε, να μας εξηγήσει και αυτό, αφού έφερε όλους τους παίκτες στον ΠΑΟΚ, με όποιον συνάντησα στο μεταξύ του γήπεδο, γελούσε με τη συνέντευξη. Ναι. Ξεκαρδίστηκαν.
Ναι, μην αφήνετε όμως αυτό να λέει ότι θέλει και δημιουργεί κλίμα υπέρ του. Μην τον αφήνετε. Τραβήξτε τον σε μια γωνία και πείτε του, όσο ήσουν μουγκός όταν ήσουν στον ΠΑΟΚ, παρέμεινε μουγκός και εκτός ΠΑΟΚ. Δεν είναι τίποτα. Εύκολο είναι, το έκανες. Τώρα μιλάει πιο πολύ όμως. Μη είδες. Και όλη δική του. Ναι. Ας μας πει με τον Βιερίνια που βγαίναν δίπλα-δίπλα γείτονες και δεν μιλούσαν στον άλλον. Τι ωραίο αυτό που εγώ τον έφερα. Ας μας πει, ας ο Βιερίνια τα πει μόνος του. Ναι. Που συναντούσε τη Βάσο και δεν της μιλούσε. Γιατί δηλαδή, γιατί πρέπει ο κάθε ανύπαρκτος που έρχεται και κάνει αρπαχτές στον ΠΑΟΚ, ωραία, να αποθεώνεται. Να αυτοαποθεώνεται και να είναι από κάτω χειροκροτητές. Πάμε πάλι στον διαιτητή τον χθεσινό. Ο διαιτητή τον χθεσινό, γι' αυτό τον έπιασα. Πιάσε έναν διαιτητή τουλάχιστον, ρε. Πες του, παίξε καλά τα παιδιά. Για τρικλοποδιά στο 33 κόκκινη. Και αυτό πάλι που πολλοί έλεγαν ότι είναι κόκκινη και γιατί λέμε ότι είναι αυστηρή. Δηλαδή με έκραζε στο live γιατί είπα ότι είναι αυστηρή και μου λέγανε ότι είναι. Μα δεν είναι. Δεν είναι. Ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν βγάζει 19χρονο παιδί σε τέτοιο παιδί. Σε μια ζωή. Ωραία, γιατί κλοποδιά κόκκινη κάρτα ζών, γάλα. Τσιγκάρα τώρα δηλαδή το παιδί. Αμυντικό σκάφι είναι, βαράει. Τι να κάνει. Ζητούσε συγγνώμη καημένο μετά το μεταξύ. Τι να κάνει κι αυτό. Τι να κάνει. Και να πω ότι ήταν το φάουλ αντιαθλητικό. Ότι βρήκε αστράγαλο, να πει ναι. Ήταν ένα μαρκάρισμα από πίσω, εντάξει, κόβει η αντεπίθεση, κίτρινη κάρτα, τελειώσαμε. Αυτό συμβαίνει σε κάθε αγώνα. Έβγαλε την κόκκινη. Μετά κατά το... γνώμη μου υπάρχει και πέναλτι Σταύρο τράβικο, και αγάπη στον Χαζιστραβό να. Που ετοιμάζεται να σουτάρει μέσα τη μεγάλη περιοχή και το σπρώχνουν και πέφτει στο έδαφος και η συνέχεια της φάσης κερδίζει βέβαια φάουλ ο Λιρέτζης στο ημικύκλιο που δεν μπορείς ο ίδιος να το... Κακώς το παίρνει ο ίδιος εκεί. Κακώς το παίρνει, ναι, ναι. Εκεί θέλει τεχνικό χτύπημα, δεν θέλει δυνατό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και πέναλτι στο Χαζιστραβό. Θα μπορούσε να το δώσει και να μην τον πει κανείς τίποτα. Εντάξει, γενικότερα, οκ. Okay. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν στοιχεία, έχουν φυσικές δυνάμεις, έχουν οξυδέρκεια. Ο Χατζηστραβός είναι ένα παιδί το οποίο εμένα με σοκάρει στον τρόπο που σκέφτεται για το ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι, εντάξει, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και ότι ο Μιχαηλίδης είναι ένας τόπο αθλητής που αν είχε και την ταχύτητα θα έπαιζε σήμερα, θα είχε φύγει και θα είχε πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Αλλά η ταχύτητα είναι και θέμα παραστάσεων και θέμα οξυδέρκειας, μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό από τα άλλα στοιχεία. Εγώ εχθές έκανα μια πρόβλεψη λίγο αυθαίρετη και λίγο βάσει instinct, ότι θεωρώ ότι ο Μιχαηλίδης θα είναι στην προετοιμασία την καλοκαιρινή. Αν δεν είναι, είναι έγκλημα το, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Αν δεν είναι, είναι έγκλημα. Το θα είναι σαν τέταρτο στόπερ. Δεν με ενδιαφέρει να είναι σαν στην, πέμπτος, στην πρώτη νομίζω ομάδα. Θα είναι στην προετοιμασία. Πρέπει να είναι στην πρώτη ομάδα. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν θα αφήσει παίχτη με αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει. Δηλαδή αυτό το πακέτο που έχει όλο να το βρει, να το αγοράσει. Δεν θα το βρεις. Δηλαδή, στα λεφτά που μπορείς να δώσεις. Πάρτονα, ανέβασέ τονα, τέταρτος, πέμπτος, δώσ' το 7-8 παιχνίδια του χρόνου, κάτι κύπελα, κάτι ιστορίες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί και ανέβασέ τονα. Δεν θέλει, δεν είναι πυρηνική επιστήμη του, μάλλον το συμβόλαιο τελειώνει. Χατσερίδης, αντίο ζωή. Από τα Γιάννη Τσάτο, Παοξάκη, ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ναι. Ανιψιός, μου είπαν, του Νίκου του Παναγιωτίδη, του πρώην αθλητή του ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα λιγότερο άμπαλος από το θειό του. Στο σπίτι δεν... των Ακαδημιών ζει. Στη ναι. γειτονιά μου εκεί. Μαζί με άλλα 70 παιδιά. Ναι, και αυτό λίγο με τα 70 παιδιά. Πολλά παιδιά μένουν εκεί. Σιγά σιγά. Έχουμε πολλά δωμάτια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τα έχουμε άδεια. Επειδή δεν δε σου αρέσει. Πότε θα σταύρω να έχει. Τι νούμερο σε ικανοποιεί. Μπορεί να φιλοξενήσει αρκετά παιδιά. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τις συνεντεύξεις μας. Να πω καταρχήν ότι δίνουμε σήμερα δύο διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη την Κυριακή, προσφορά της Στοίχημαν. Εύκολος ο τρόπος. FM κενό ΠΑΟΚ, όνομα τεπώνυμο, στο 545-26, δύο διπλά εισιτήρια, προσφορά της Στοίχημαν. Ρίτσες Καζίνο Στέργιο. Ρίτσες Καζίνο, Τάκης Ζαχαράτος δίνει κάτι παραστάσεις, εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Παιδιά, άλλες 4 μήνες είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα μας έρχονται. Χαμός. Λίγα εισιτήρια για την Παρασκευή. Νομίζω έχουν εξαντληθεί, αλλά κάνετε μια προσπάθεια και το Σάββατο. Μην σας πάρω στο λαιμό μου. Λίγα εισιτήρια για την Κυριακή. Αρκετά εισιτήρια μέχρι στιγμής για τη Δευτέρα. Τελευταία παράσταση. Ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-2345-67 και φυσικά
στο καζίνο, στα ταμεία, όλο το 24ωρο στο Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Ακούστε τώρα, αν θέλετε η κουζίνα σας να εντυπωσιάσει, αλλά να γίνει και πιο λειτουργική και για εσάς, τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει και φυσικά η αναδομό είναι εδώ για εσάς, να σας τα κάνει όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Τα πάντα θα γίνουν εκπληκτικά. Αναδομοπαυλανακίνηση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Θυμίζουμε τα νέα γραφεία της Αναδομό είναι στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Και όχι μόνο κουζίνα και μπάνιο και παιδικό δωμάτιο, ναι, ή αν θέλετε και όλο το σπίτι, μπείτε στο αναδομοπαυλανακίνηση.gr, δείτε τα πολλά πακέτα προσφορών με κάθε λεπτομέρεια για το τι αυτά περιλαμβάνουν. Και φυσικά υπάρχει δυνατότητα μέχρι 6 άτοκες δόσεις όλα αυτά με την υπογραφή και την εγγύηση της Αναδομού. Και μαζί μας είναι και στοίχημα.gr, η οποία κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο και πολύ πιο εύκολο για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Να βρεις αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα, τη Super League. Αυτές τις μέρες έχει Champions League, σήμερα άλλα δύο παιχνίδια. Έχει μπάσκετ, έχει πάρα πολλές επιλογές. Είναι ευκαιρία να μπεις και να παίξεις, ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος, και επιλογές για σκόρερ, κάρτες και κόρνες σε εκατοντάδες αγώνες. Και φυσικά δεν ξεχνάς το live καζίνο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack, για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟ 24. Θυμίζω το διαγωνισμό για τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Στοίχημαν για το ματς με τον Άρη την Κυριακή. FM και ενώ πάω κονοματεπώνυμο στο 54526, κλήρωση όπως κάθε μέρα λίγο πριν τις 2. Δύο διπλές προσκλήσεις ή δύο διπλά εισιτήρια όπως θέλετε, προσφορά της Στοίχημαν. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτήν την ομάδα, με τον άνθρωπο που ξέρει τα περισσότερα παιδιά και το πώς ήρθανε και το πώς δουλευτήκανε και τα χαρακτηριστικά τους και την κεντρική ιδέα γενικότερα, γιατί νομίζω ότι τα είχε περισσότερο οποιονδήποτε άλλον στην καριέρα τους μέχρι τώρα. Και αναφέρομαι στο Βασίλη Τομίτα, τεχνικό διευθυντή σήμερα των Ακαδημιών της Ομόνιας, αν δεν κάνω λάθος. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκεί έχει τεχνικούς διευθυντές, έτσι δουλεύετε? Έχει, ναι. Ωραία. Ναι. Έτσι, κοίτα, εμεί στον ΠΑΟΚ έχουμε μπερδευτεί γιατί με τις ιδιότητες που έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, στρατηγικό σύμβουλο συντονισμού, ρε, μου υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ωραία. Ξέρεις, ψάχνανε πάντα ιδιότητες. Στην Ομόνια είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τεχνικός διευθυντής, ξέρω εγώ, προπονητής, κανονικά όλα. Ναι. Ωραία, είναι, ωραία, εντάξει, αυτό για να διευκρινίσουμε αυτά. Γιατί το τελευταίο που έμαθα για τον ΠΑΟΚ, ποιο ήταν, δηλαδή, μια ωραία λέξη αγγλική. Coordinator. Coordinator, ναι, coordinator. Έχετε coordinator και στην Ομόνια? Όχι, εντάξει, δεν το ονομάζουμε έτσι. Είναι λίγο της μόδας αυτό. Το coordinator. Ωραία. Πόσο καιρό δούλεψες με αυτά τα παιδιά? Με τη συγκεκριμένη γενιά έκανα προπόνηση μόνο 6 χρόνια. 6 χρονάκια. 6 χρόνια σαν προπονητής, ναι. Αν θυμάμαι καλά, τους είχες από τα 12 τους, ακόμα μικρότερος, από 10 χρονών. Ήταν από 10 χρονών. Η περιβόητη φουρνιά του 2000, εγώ τη θυμάμαι χρόνια. Ναι, εντάξει, τους είχα από K9 μέχρι K17 ήμουνα προπονητής αυτών των παιδιών. Mm. Μετά στη συνέχεια ένα διάστημα ήμουνα τεχνικός διευθυντής όσο ήταν αυτά τα παιδιά στην Ακαδημία μας, δεν μπορούσα να ήμουν και προπονητής. Και ανέλαβε ο Ζαζόπουλος και ο Παύλο Γκαρσία, ο κ. Ζαζόπουλος και ο κ. Γκαρσία. Mm-hmm. Είδαμε χθες ένα παιχνίδι. Εγώ περίμενα, ήμουν σίγουρος ότι θα μπουν μουδιασμένα, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τόσο κόσμο. Η Τούμπα είχε κοντά σε 10.000 κόσμο, δεν είναι κάτι απλό. Δεν ξέρω αν το συναντήσεις ξανά σε επίπεδο ακαδημιών αυτό το νούμερο. Όχι, ήταν απίστευτο, θεωρώ ότι ήταν απίστευτο. Ήταν τρομερό το γεγονός. Και επειδή τα έχω δει τα παιδιά σε κανονικές συνθήκες, στο πρώτο διάστημα δεν παίξαν καθόλου σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Νομίζω δηλαδή ότι αδικήσαν τον εαυτό τους. Ότι προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε αυτό που ζούσανε. Είναι έτσι? Θεωρώ ότι είναι έτσι. Θεωρώ ότι στην αρχή όντως ήταν μουδιασμένοι και αρκετά αγχωμένοι. Πιστεύω ότι οφείλονταν στον κόσμο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Mm. Είναι και κάτι που νομίζω ότι στο εξωτερικό το αντιμετωπίζουν, γιατί τότε να μας πούμε με το πρωτάθλημα της K23, είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το πρωτάθλημα μπορεί να έχει και 5.000 κόσμο κάθε αγωνιστική. Ναι, το έχουν καθιερωμένο. Είναι το reserves. Ναι. Εκεί βέβαια μπορούν να παίξουν και παίχτες πρώτης ομάδας που έρχονται από τραυματισμό. Ναι, και πρέπει να αποκατασταθούν. Έχουν οι άνθρωποι λίγο το ποδόσφαιρο, το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Πολύ απλό,
Αλλά εμείς νομίζω ότι στην Ελλάδα ούτε τα απλά δεν έχουμε κάνει ακόμα. Πώς την είδες γενικά την ομάδα, πώς τα βλέπεις τα παιδιά αυτά? Κοίτα, εγώ θέλω να κάνουμε λίγο βαθύτερες σκέψεις μετά από αυτό το παιχνίδι. Η επόμενη μέρα αυτού του παιχνιδιού πρέπει να δημιουργήσει τον οργασμό του ΠΑΟΚ κάποια δύο διαφορετικού είδους συναισθήματα. Έτσι. Από τη μία μεριά πρέπει να δημιουργήσει χαρά, ικανοποίηση και αισιοδοξία. Από την άλλη πλευρά σίγουρα δημιουργεί προβληματισμό και άγχος. Και δημιουργεί ευθύνες για το μέλλον αυτών των παιδιών. Θα εξηγήσω το κάθε συνέστημα. Δημιουργεί σίγουρα χαρά και ικανοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. Την πρώτη ομάδα του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, του κυρίου Σαββίδη. Την πρώτη ομάδα του Γούμενου. Αυτό δεν το συζητούσαμε καν. Υπάρχουν και νέοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που παίζουν στο Παναθηναϊκό που έχει χίλια προβλήματα. Στην πρώτη ομάδα του κυρίου Σαββίδη που τα τελευταία δύο χρόνια έχει κατακτήσει δύο κύπελλα. Πέρσι πήρε ένα double και φέτος πιθανότητα να πάρει, είναι μέσα, διεκδικεί πάλι ένα double. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι η Ακαδημία έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και δημιουργεί ποδοσφαιριστές για αυτό το επίπεδο, όχι για το επίπεδο των προηγούμενων χρόνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό θα πρέπει να μας δημιουργεί συνέχεια χαρά, ικανοποίηση. Το ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα μας το δείχνουν πολλές καταστάσεις. Μας το δείχνει το χθεσινό μάτς. Ο ΠΑΟΚ στέκεται απέναντι σε μια ομάδα σαν την Τότεναμ που απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Σε μια ομάδα η οποία αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα K23, με κόσμο στην κερκίδα, με ριζέρβες από την πρώτη ομάδα, με διαφορετικές ταχύτητες στις πάσες, στις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, με διαφορετικές μονομαχίες, επειδή αγωνίζεται με ποδοσφαιριστές που είναι 22 χρονών, 21 χρονών, όπως είπες και εσύ με ριζέρβες. Το ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο δείχνει εικόνα αυτής της ομάδας στο πρωτάθλημα της K19 τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το λέει η εμπειρία του Παύλου Γκαρσία, όταν ένας άνθρωπος σαν τον Παύλο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ρεάλ και στη Μίλαν, πιστεύει, έχει εμπιστοσύνη και επιμένει ότι αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά τα παιδιά μπορούν να αγωνιστούν σε πρώτη ομάδα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν το λέει κάποιος που δεν έχει εμπειρίες. Παραστάσεις. Δεν έχει παραστάσεις, ναι. Το λένε τα νούμερα της Εθνικής. Η ομάδα που είδε χτες όλος ο κόσμος έχει 6 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της K19 της Εθνικής Ελλάδος. Μια εθνική ομάδα που διεκδικεί στο δυσκολότερο όμιλο την πρόκλησή της στην επόμενη φάση του Elite Round. Και ξεκινούν 5 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βασικοί. Τελειώνουν 5 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βασικοί. Για μένα μόνο 5 για λόγους ισορροπιών. Και όχι μόνο για μένα, για πολύ κόσμο. Άμα ήταν 8 θα υπήρχε και μουρμούρα. Ναι. Και υπάρχει μέσα στην εντεκάδα ένας ποδοσφαιριστής της Ξάνθης, που αυτή τη στιγμή ανήκει στον ΠΑΟΚ, ο Μαγιόπουλος, ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ένας της Λιβαδιάς, ένας του Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΚ. Όταν μιλάμε λοιπόν για ομάδες που έχουν μόνο ένα ποδοσφαιριστή μέσα στην εθνική και σε επίπεδο K19, όχι σε επίπεδο K15, σε επίσημη διοργάνωση που πάει η εθνική για να περάσει το Elite Round, ξεκινούν 5 βασικοί του ΠΑΟΚ και τελειώνουν 5, σημαίνει ότι η Ακαδημία του ΠΑΟΚ απέναντι στις άλλες ακαδημίες αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, κάνει πλάκα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα γεγονότα βασικά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Τα γεγονότα που υπάρχουν, που πρέπει να δημιουργούν χαρά και αισιοδοξία και ικανοποίηση. Βασίλη, βάλει μια άλλη τελεία, γιατί χθες έπαιζε ένα παιχνίδι Εθνική Νέων με την Βόρεια Ολλανδία. 1-3 κέρδισε η Εθνική Νέων. Ωραία. Ναι, η K17 που έχει πάλι 6 ποδοσφαιριστές. Α, αυτό βλέπω τώρα, ότι ο Στόπερ Παναγιώτου, ο αριστερός Μπάκο Αβεντισιάν, ο Καραμπέρης, ο γιος του Σωτήρη, μάλιστα. Ο Γρόσδης, που είναι εξάρια ο Καραμπέρης και ο Δρόσδης. Ο Καραμπέρης ο οποίος βαράει ό,τι βρει μπροστά του, εντάξει. Αγαπάμε τον Καραμπέρη. Γενικά την οικογένεια την αγαπάμε, πάρε παρακάτω. Ο Τζόλης δεύτερος. Είναι ένα εξαιρετικό αμυντικό χάφο ο Καραμπέρης. Ναι. Έχω ακούσει πολλά, απλά επειδή έχω και σχέση με την οικογένεια, μην είμαι και. Πώς το λένε. Ημεροληπτό και απέναντι στα άλλα παιδιά. Ο Καράκουτης που μου έχουν πει πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο. Ο Καράκουτης που είναι ένα χρόνο μικρότερος, είναι 2003, δεν είναι 2002 όπως οι υπόλοιποι. Και έχει αγωνιστεί και στην K19 του ΠΑΟΚ φέτος, πολλές φορές. Ναι. Άρα μιλάμε και σκόραναν και ο Τσόλης και ο Καράκουτης. Δηλαδή,
Αλλά βλέπουμε και η ΚΑΠΑ 15 της Εθνικής έχει πάλι 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέσα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Αυτό όλο πρέπει να δημιουργεί χαρά και ικανοποίηση. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε το επόμενο συνέστημα. Πρέπει κάποια στιγμή να προβληματιστούμε. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να αγχωθούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Πώς θα εξελιχθεί. Τώρα Βασίλη, στα ίσα τώρα. Αυτός ήταν ο λόγος που έφυγες. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω δεν είναι της κουβέντας αυτό. Είναι, της κουβέντας είναι, ότι... φίλε, ήσουν στον ΠΑΟΚ από μωρό παιδί. Ωραία, ειδικά η συγκεκριμένη φουρνιά ήταν τέλος πάντων... Νομίζω ότι έπρεπε να κάνω ένα βήμα διαφορετικό και συνδυάστηκε με κάποια γεγονότα που όντως με δυσαρεστήσανε και... και μπήκα στη διαδικασία να κάνω αυτό το βήμα. Γιατί αυτό το βήμα θα μπορούσα να το κάνω πολλές φορές. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν με δυσαρεστούσε τίποτα. Ναι. Ωραία. Πάμε στο διατάφτα λοιπόν. Θέλω να σταθούμε όμως στο επόμενο συνέστημα του προβληματισμού. Ναι. Εντάξει. Και για να σταθούμε στο επόμενο συνέστημα του προβληματισμού, θα ξεκινήσουμε λίγο από τη διαδικασία. Ναι. Για να φτάσουμε στη χθεσινή μέρα, υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία από το σεριστών που βρίσκονται εκεί 8 χρόνια. Mm-hmm. Ο Τσαούσης είναι εκεί από 8 χρονών. Ναι. Ο Τσιγκάρας, ο Θεοχάρης που είναι ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής και ατύχησε χθες σε μια φάση που είναι φάση απειρίας να βγει νωρίς από το γήπεδο, είναι εκεί από 8 χρονών. Ο Λίρατζης ήρθε 11 χρονών από την Καβάλα όταν τον ήθελε η Arsenal. Η πραγματική Arsenal, όχι κάποιο φραζάις. Ναι. Έτσι έγινε αγώνας για να έρθουν αυτά τα παιδιά. Όχι η Arsenal 40, η Arsenal η κανονική ναι. Λονδίνου, Βόρειου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία αυτά τα παιδιά έχουν πάρει όλα τα πρωταθλήματα από K10 μέχρι K19. Ναι. Ναι, δεν μετράει το αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι, δεν μετράει η επίδοση. Μετράει η απόδοση, ο τρόπος και η εκπαίδευση. Ναι. Αλλά να μην κοροϊδευόμαστε, αν ο τρόπος και η εκπαίδευση είναι σωστή, αν η απόδοση είναι σωστή, τις 9-10 φορές θα έρθει και η επίδοση. Θα κερδίσει κιόλας. Ναι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μάθανε να είναι νικητές πάντα. Είναι εκεί από 8 χρονών και έχουν πάρει όλα τα πρωταθλήματα. Αυτά τα παιδιά έχουν αγωνιστεί πάρα πολλές φορές με Ατχόβεν, Άγιαξ, Άντρελεχτ, Μπάγκερ, Μπαρτσελώνα. Χθες αγωνιστήκαμε την Τότενα. Mm-hmm. Γι' αυτή όλη την κατάσταση πληρώνει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Έτσι, γίνεται μια επένδυση. Αυτή όλη την κατάσταση την απογείωσε ο κύριος Σαββίδης. Mm-hmm. Ξεκίνησε το 2008 με τον κύριο Ζαγοράκη. Και την απογείωσε ο κύριος Σαββίδης. Επενδύει ο ΠΑΟΚ για να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Δουλεύουν πολλοί άνθρωποι. Ο ΠΑΟΚ τώρα για να λέμε αυτά τα παιδιά από 15 νούμερα, χρονών. Για να λέμε τα νούμερα, ο ΠΑΟΚ, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ κοστίζουν όσο μια μικρή ομάδα της Super League. Εντάξει. Είναι έτσι ακριβώς. Γιατί μια ομάδα της Super League δεν θα πάει να παίξει 10 τουρνουά το χρόνο με την Μπαρτσελώνα, τον Άγιαξ και την Άτχοβεν. Mm-hmm. Μια ομάδα της Super League πιθανόν να μην έχει GPS για την πρώτη ομάδα της. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει GPS και συστήματα και τεχνολογία στην ΚΑΠΑ 15. Ναι. Και αυτά τα παιδιά φοράνε GPS από την ΚΑΠΑ 15. Ναι. Έχουν κάνει από την ΚΑΠΑ 15 μέχρι τώρα περίπου 20 εργομετρικούς ελέγχους. Εγώ περιγράφω μια διαδικασία. Καλά κάνεις και την περιγράφεις και να καταλάβει και το κοινό τι γίνεται ακριβώς. Στην άκρη του μυαλού μας πάντα να έχουμε ότι για αυτή τη διαδικασία ο οργανισμός ΠΑΟΚ πληρώνει. Okay. Ναι. Αυτά τα παιδιά ξεκινήσανε η Ακαδημία το 2008. Να κατεβαίνει στην Αθήνα και να νιώθει επαρχία. Όμως, φτάσαν στο σημείο να κατεβαίνουν να νιώθουν πρωτεύουσα. Φτάσαν στο σημείο να μην έχουν χάσει ποτέ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Όσες φορές χάσαν τελικούς, αποκλειστήκαν στα πέναλτι, με παιχνίδι, πάντα στην ισοπαλία. Ή ισοπαλία έχουν έρθει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ή νίκη. Και φτάνουμε λοιπόν... Αυτή η διαδικασία συμβαίνει για ένα λόγο. Για να μπει κάποιο από αυτά τα παιδιά να παίξει την πρώτη ομάδα. Ναι. Τι δεν έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία που έχει ένας ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας. Δεν έχουν αγωνιστεί μπροστά ποτέ μπροστά σε 20.000 κόσμο. Χθες ήταν απίθανο αυτό που συνέβη. Ναι. Και ξεκίνησε την κουβέντα από αυτό. Αγωνιστήκαν για πρώτη φορά σε 10.000 κόσμο. Και φάνηκε στην αρχή ότι ήταν μουδιασμένοι. Ναι. Έχουν ευθύνη οι ίδιοι γι' αυτό. Σίγουρα δεν έχουν. Αν πούμε
σε ένα από αυτά τα παιδιά χθες ότι φίλε, θα αποκτήσεις την εμπειρία αν ξεκινήσεις να τρέξεις από την Τούμπα μέχρι την Αθήνα. Να είσαι σίγουρος, Σταύρο, ότι θα το κάνουν για να αποκτήσουν την εμπειρία. Αλλά έτσι η εμπειρία δεν αποκτάς. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε. Όλοι αυτοί που αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα είχαν πριν να αγωνιστούν σε επίπεδο πρώτης ομάδας την εμπειρία. Δεν την είχαν, από κάπου ξεκινήσανε. Αγωνιστήκανε στις ακαδημίες που ήταν τόσες φορές με ομάδες σαν την Τότεναμ, την Μπαρτσελώνα, τον Άγιαξ, την Άντερλεκτ και την Μπάγκερ. Πιθανόν και πιο πολύ όχι, γιατί πιθανόν να μην υπήρχε κάποιος σαν τον κύριο Σαββίδη να επενδύει. Ξέρανε τι θα πει η ΠΑΟΚ πριν έρθουνε τόσο καλά όσο το ξέρουν αυτοί οι μικροί? Σίγουρα όχι. Αυτά τα παιδιά, Σταυρό, δεν θα έχουν και κάτι άλλο. Δεν θα έχουν αύριο μεθαύριο, αν κάποιος από αυτούς αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα, δεν θα έχουν τη στήριξη του κόσμου και του οργανισμού, και λυπάμαι για αυτό που το λέω, πιθανόν, το πρώτο καιρό στα πρώτα λάθη τους. Γιατί βλέπουμε πολλούς ξένους να έρχονται και για 4-5 μήνες κάνουμε υπομονή, δείχνουμε στήριξη, ανεχόμαστε σε εισαγωγικά τα λάθη τους και κάποια στιγμή αυτοί οι ξένοι πραγματικά αποδίδουν υψηλό ποδόσφαιρο στην ομάδα. Έχουμε δύο παραδείγματα. Είναι λάθος που κάνει ο οργανισμός, έχουμε υπομονή. Έτσι πρέπει να κάνει. Δεν γίνεται έτσι πρέπει να κάνει. Ναι. Αλλά για συμφωνώ όλους. Απόλυτα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι πρέπει να κάνει γιατί επενδύει. Όταν παίρνεις το Σάχοφ από το εξωτερικό και επενδύεις, θα περιμένεις και 25 καιρό, παιχνίδια για να βρεις καλή εικόνα. Yeah. Αλλά μετά είναι ένας παίχτης που τα χρήματά του τα έχει φέρει με το 10 στην ομάδα. Σε αποτελεσματικότητα, έτσι. Ναι. Κάνει καλά η ομάδα και περιμένει. Περιμένει και το Βαρέλα, είναι πιο ακραίο παράδειγμα. Ο Βαρέλα μέσα στο τελικό του πρώτου της πρώτης σεζόν δεν υπήρχε. Τι να λέμε τώρα. Ωραία. Κάνει καλά η ομάδα γιατί προστατεύει την επένδυσή της. Προστατεύει την επένδυσή της με την Ακαδημία. Όχι, έχουμε, αυτό συζητάμε τώρα. Όχι, δεν το κάνει. Αν ο κόσμος. Αλλά πρόσεξε με λίγο. Εγώ θα κολλήσω στο κομμάτι οργανισμού σε συνάρτηση με το τι σημαίνει η Super League και συνεταιρισμός. Οι άνθρωποι, φίλε, είναι εξωγήινοι ποδοσφαιρικά. Οι παράγοντες οι Έλληνες. Εντάξει, δηλαδή. Ναι, θα πεις γιατί δεν υπάρχει ένα πρωτάθλημα δεύτερων ομάδων, γι' αυτό θα πεις. Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι προτάσεις που γίνονται πολλά χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ συμμετέχει σε αυτές. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Είναι προτάσεις που. Ναι. Ο ΠΑΟΚ επιμένει πολλά χρόνια τώρα να συμβεί, ναι, αυτό. Από τη στιγμή που δεν συμβαίνει όμως, ο οργανισμός τι πρέπει να κάνει? Αν ο κόσμος δεν έβλεπε χθες αυτά τα παιδιά, ναι, θα τα βλέπαμε εμείς κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα ή δεν θα τα ξέραμε? Θα υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο να μην τα δούμε ποτέ. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Θα πρέπει να δούμε λίγο όμως και το γεγονός ότι πάντα όταν υπάρχει ένα έργο, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να το μηδενίσουν το έργο, κατά ψέματα. Και είναι πιο εύκολο να μηδενίζεις ένα έργο από το να το στηρίξεις και να το υποστηρίξεις. Έχω δει πολλούς αθλητικούς διευθυντές στο παρελθόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα πούνε πολύ εύκολα δεν είναι έτοιμος ο παίκτης. Ναι, ο παίκτης που θα έρθει τώρα από το εξωτερικό βραχυπρόθεσμα θα σου προσφέρει περισσότερα, είναι πιο έτοιμος γιατί έχει κάνει ένα περατλαντικό ταξίδι, γιατί έχει αγωνιστεί μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί είναι πιο μεγάλος ηλικία. Αλλά ο δικός σου παίχτης, αν επενδύσεις σε αυτόν, μακροπρόθεσμα είναι καλύτερος και θα σου φέρει περισσότερα πράγματα. Και για να το κάνεις αυτό, είναι θέμα πλέον της πρώτης ομάδας. Δεν είναι θέμα της Ακαδημίας. Εδώ υπάρχει μια ισορροπία για μένα. Ωραία. Θα πρέπει να υπάρχει μια διεκτίβα ότι ένα τόσο ποσοστό, ανάλογα και τις φουρνιές βέβαια, της ομάδας, του πρώτης ομάδας πρέπει να είναι υγιεινής, γιατί και τα κόστη τους δεν είναι μεγάλα και δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μεγάλα συμβόλαια και πρέπει να υπάρχει το στοιχείο του γηγενή. Όσον αφορά για παίκτες που έρχονται εκτός ακαδημίας, ξένοι κτλ. Sorry λίγο. Θα πρέπει να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια προοπτική. Ήρθε ο Σβιντεύσκι τώρα. Κανονικός ποδοσφαιριστής, φίλε. Εντάξει. Δεν γίνεται να μην έχω κανονικούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα μου. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και το top συμβόλαιο το οποίο θα κάνει και διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι κομμάτι τεχνικού διευθυντή, είναι η δουλειά του. Αν ο τεχνικός διευθυντής της πρώτης ομάδας δεν γυρίσει να πει, μάλλον δεν είναι η δουλειά του να πει δεν είναι έτοιμος, η δουλειά σου είναι να τον ετοιμάσεις, φίλε. Είναι κομμάτι της δουλειάς σου.
Έτσι είμαστε. Νομίζω ότι είναι, ήρθε η στιγμή, ήρθε το timing του χρόνου. Στελέχη δυνατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που είναι χρόνια εκεί πέρα μέσα και αγαπάνε την ομάδα. Υπάρχουν τέτοια στελέχη, ο κ. Γκακάτση, η κ. Γκοτζάρεβα. Ίσως ήρθε η ώρα που και η οικογένεια Σαββίδη να πιέσει τους τεχνικούς διευθυντές και να πει ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ την ομάδα. Η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό. Η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, είναι ξεκάθαρο. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει αυτό. Και εμείς που ασχολούμαστε με τις ακαδημίες αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Απλά θέλουμε να βγάζουμε και παίχτες που να μπορούν να παίξουν στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω ότι η Ακαδημία το έχει καταφέρει αυτό. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτά τα στελέχη και η οικογένεια να πιέσει τους τεχνικούς διευθυντές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίρνει πρωτάθλημα, αλλά πρέπει και 2-3 τέτοιους παίχτες στον χρόνο να τους εκμεταλλεύεται. Ναι. Βασίλη, είναι μια λύση το να πάρθει μια κεντρική απόφαση από τη διοίκηση και την οικογένεια Σαββίδη και στο κύπελο από του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια να υπάρχουν 5 παίκτες που θα παίζουν στο κύπελο από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως κάνουν μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Θα μου πεις βέβαια μπορεί ο κόσμος να αντέξει ότι το κύπελλο θα μπει στη δεύτερη μοίρα, αλλά είναι αυτό μια λύση όχι εύκολη, μια λύση βατή και προσιτή. Εντάξει, είναι μια ιδέα. Νομίζω ότι πρέπει να διεκδικεί ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και παιχνίδια στο κύπελλο ναι, που μπορούν να παίξουν τρεις θέσεις ποδοσφαιριστές. Αν δεν μπορούν να παίξουν, δεν είναι κανένα να παίξουν στο πρώτο μάτι του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Λίρα της Κιουτσάουσης που είναι και πιο έτοιμοι και σωματικά, ή ο Μιχαλίδης που είναι έτοιμος σωματικά, να μην αδικήσω και άλλα παιδιά, έτσι. Ο Χατζηστραβός. Ο Μπαλογιάννης. Ο Μπαλογιάννης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες, γιατί επειδή είχε και επαγγελματικό συμβόλαιο στη Τσιβόλε, θα πρέπει να ήταν 3 χρόνια συνεχόμενα στον ΠΑΟΚ για να αγωνιστεί. Ήταν μεγάλη έλλειψη χθες. Θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ έτοιμα για να παίξουν κάποιους αγώνες στα κύπελλα. Πιστεύω δηλαδή σε κάποια από αυτά τα παιδιά, αν θα πουληθούν στα 23-24 στο εξωτερικό, υπάρχουν ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή Έλληνες που αγωνίζονται σε πολύ ψηλές ομάδες στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο Λίρα Τσιού Τσάουσης, αν 22-23 χρόνια πουληθούν στο εξωτερικό, στην Αγγλία, να μην μας φάνει παράξενο αν 28 χρόνια 29 πάνε στην Arsenal, στη United, στη City. Έχουν στοιχεία. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται σε τόσο υψηλές ομάδες. Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα που τα συζητάμε, κάναμε ολόκληρη κουβέντα για το τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ με την Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι. για την δυνατότητα του ΠΑΟΚ που είχε σε εκείνη τη φάση, σε ένα παιχνίδι, να κάνει δύο αλλαγές παιχνιδιών με τα στόπερ, να δημιουργήσει τέλος πάντων γρήγορη υπεραριθμία στην πλευρά και να βάλει γκολ. Εντάξει. Τώρα θα μου πεις πόσες πάσεις έχουμε δει σαν του Μιχαλίδη. Ναι, πραγματικά. Και ο Μιχαλίδης χθες κάνει σταματημένος 5 τέτοιες. Και σε πιο μακρύ... Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα γιατί εγώ είχα γράψει το κείμενο. Ότι ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την εντολή ο Λουτσέσκου να στοχεύσει την αλλαγή παιχνιδιού γιατί έχουν κακή μετάβαση αυτή και μπλα 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 μπλα. Και βλέπω τον Μιχαηλίδη σταματημένο να βρίσκει με 60 πέντε φορές τον δίλατζι μόνο στην πλάτη της άμυνας. Δηλαδή... Ναι, γιατί Σταύρο, κάποιοι άνθρωποι πριν κάποια χρόνια καθίσαν και βάλανε κάποιες νόρμες κάτω. Εκεί είπαν ότι εμείς θέλουμε κεντρικούς αμυντικούς που να έχουν αυτή τη δυνατότητα στο να χτίσουν παιχνίδι. Θέλουμε κεντρικούς αμυντικούς που να έχουν ταχύτητα του διαμαντή όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει άδειο γήπεδο στην πλάτη του. Επειδή στα περισσότερα παιχνίδια θα έχει άδειο γήπεδο στην πλάτη του. Να μπορεί να έχει την δρομική ταχύτητα του διαμαντή. Θέλουμε μπακ σαν το Λίρατζι και το Τσαούσι με υψηλή τεχνική. Οπότε τι κάναμε, πήραμε το Λίρατζι και το Τσαούσι που παίζανε πλάγι επιθετική. Καλά, και τα στόπερ παίζανε μπροστά. Εντάξει. Να παίξουν μπακ. Πήραμε το Μιχαλίδη και το Διαμαντή που παίζανε επιθετικά χαφ στις ομάδες τους. Και τους κάναμε κεντρικούς αμυντικούς. Το θέμα είναι επόμενη μέρα, Σταυρό. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν του χρόνου στην ΚΑΠΑ 19. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα δεύτερων ομάδων στην Ελλάδα, ΚΑΠΑ 23. Βεβαίως. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Ή αγοράζει ομάδα εντός συνόρων ή αγοράζει ομάδα εκτός συνόρων. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Και θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα κρατήσει τον Κρέσπο, τον Βαρέλα, τον Ίγκασον και να ανεβάσει τον Μιχαλίδη και τον Διαμαντή στην πρώτη ομάδα. Και να ρισκάρει να πάει με 3 έμπειρα στόπερ και 2 από την Ακαδημία. Εγώ αυτό θα έκανα, ρε φίλε. Και να έχει τον Βέλμπουν σε μια στιγμή που χρειάζεται να παίξει κεντρικός αμυντικός. Ή θα μπει στη διαδικασία. Να πάρω κι άλλο. Να πάνε τα παιδιά στον Αιγινιακό, στον Πανσεραϊκό και στην Αϊκαρέσκα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι παίχτες δεν είναι για β' εθνική πρώτα απ' όλα. Κοίτα, εμένα η συνεργασία με τον Ανδρόμητο μου αρέσει.
Αλλά σε τι επίπεδο μπορεί να συνεχιστεί. Αν μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ και με την Ξάνθη, να το δεχτώ. Δηλαδή win-win συνεργασίες. Εντάξει, ότι παίζει ο παίκτης μου, ωραία, και θα πάρει, πώς το λένε, παιχνίδια Super League. Και θα έρθει έτοιμος. Ναι, για μένα η λύση είναι πρωτάθλημα Β' ομάδων, αλλά σοβαρά στημένο. Επειδή χθες μιλούσα με στέλεχος της ΕΠΟ που ήταν στο γήπεδο, που είχε αρμοδιότητα να ετοιμάσει μια κατάσταση Β' ομάδων, η πρώτη σκέψη είναι για Γ' εθνική. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα στην Γ' εθνική, Βασίλη. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο πάνω σε όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα. Ναι. Ότι αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος δρόμος για την εξέλιξη αυτών των ποδοσφαιριστών, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει και από κάτι άλλο. Να πηγαίνουν οι παίκτες στην Ελλάδα. Να μην είναι προορισμός για καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι, ρε φίλε, θα σου λέει ο άλλος, θα πάω να παίξω εγώ στο Ήμο Μιχάη και θα παίξω στο Πανετολικό και με πάρει ο ΠΑΟΚ από εκεί. Ο Μαϊόπουλος, για παράδειγμα, που εξελίχθηκε, ας πούμε, και τον πήρε τώρα ΠΑΟΚ, κάποτε το 2012 δεν απορρίφθηκε από τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ ήμουν προπονητής στη συγκεκριμένη ηλικία και ξέρω πάρα πολύ καλά όλη την ιστορία. Απλά δεν έφτασε ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την οικογένεια Μαϊόπουλου για να έρθει ο Μαϊόπουλος στον ΠΑΟΚ. Γιατί λοιπόν ο επόμενος Τσάουσης και ο επόμενος Λίρατης να επιλέξουν τον ΠΑΟΚ? Ναι, κατανοητό. Σου λέει ότι εγώ είμαι ο Λιμνιός και πήγα, έπαιξε στον Ατρόμητο και με πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι, και λέω δύο παιδιά τώρα που αργήσαν να υπογράψουν φέτος επαγγελματικό συμβόλαιο. Αργήσαν να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ είναι όλη η οικογένεια ΠΑΟΚ, είναι τα ίδια παιδιά, τα ίδια τα παιδιά ΠΑΟΚ, υπήρξαν αρχηγοί σε όλες τις μικρές ηλικίες του ΠΑΟΚ. Άμα από όπου και να το ψάξεις, είναι μόνο ΠΑΟΚ. Και το μόνο άγχος τους ήταν ποιος ήταν ο δρόμος εξέλιξής τους. Και ευτυχώς κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι μέσα στον οργανισμό να τους πείσουν. Και έξω από τον οργανισμό. Στην αγωγήση. Αρκετοί συμμετείχανε. Αρκετοί. Αλλά είναι αυτό που λες. Ποιο είναι το πλάνο? Είμαι εγώ διεθνής με την Νέων. Τι σκοπεύει να κάνει η ομάδα μου για μένα του χρόνου που δεν μπορώ να παίξω K20? K19. Γιατί αν θα κρατήσουμε τις χρυσές δεκάδες και δούμε μετά από 4 χρόνια το πρωτάθλημα στην Αγγλία, τι μας φάνει παράξενο αν το 50% των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονταν χθες τότε να αγωνίζονται στην Πρέμιερ, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε κάποια άλλη χώρα? Ναι. Το 2015, κάποια στιγμή σε μια προπόνηση, είπα σε αυτά τα παιδιά, είναι βαριά κουβέντα αυτό που λέω, ότι αν παίξει ένας από εσάς, θα σωθεί ο ένας. Αν παίξουν 4-5, θα σωθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόσωπα ανάγκη για να σωθεί. Και κυρίως ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη δεν έχει ανάγκη τα πρόσωπα για να σωθεί. Αλλά σκέψου λίγο, 24 χρονών, την τετράδα της άμυνας που είναι η τετράδα της Εθνικής Ελλάδος, να αγωνίζεται μέσα στη Στούμπα και να είναι η βασική τετράδα του ΠΑΟΚ. Με άλλους 2-3 παίκτες. Κάτι... Να είναι στο ρόστερ της Ακαδημίας και 10 ποιοτικούς ξένους. Κάτι όχι απίθανο, γιατί αν κάποτε μου έλεγες ότι η τετράδα της K19 θα παίξει την πρώτη ομάδα, θα σου έλεγα θα πέσουμε. Ναι, σκέψου τι DNA θα έχει δημιουργήσει σαν ΠΑΟΚ. Ναι, ξεκάθαρα. Τι όραμα θα έχει δώσει στον κόσμο, τι όραμα θα έχει δώσει στους τι σύνδεση θα υπάρχει μεταξύ ομάδας κοινού, τι σύνδεση θα υπάρχει μεταξύ Ακαδημίας πρώτης ομάδας, πόσα και κόστη... Τι έστω αυτό μπορεί να φέρνει στην ίδια την ομάδα. Εννοείται. Εννοείται, γιατί ξαφνικά η Ακαδημία σου θα είναι μια ακαδημία που θα την παρακολουθούν όλοι. Γεγονός. Τι να λέμε τώρα. Επειδή η τελευταία μεταγραφική περίοδος του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική, λέω εγώ, και ήταν η πρώτη ποδοσφαιρική για μένα της εποχής Σαββίδη, ελπίζω, φίλε, ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που συζητάμε και προβληματιζόμασταν και στο παρελθόν, κυρίως, απλά τώρα έχουμε την ευκαιρία λόγω του χθεσινού αγώνα να τα πούμε. Πολλά πράγματα λοιπόν πιστεύω θα πάνε πολύ καλύτερα. Αυτή την αίσθηση έχω. Αρκεί ο ΠΑΟΚ να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μην αφήνει τον καθένα που έρχεται εδώ και δεν έχει ιδέα από το κλαμπ, γιατί εμένα το πρόβλημά μου αυτό είναι, ξεκάθαρα, να κάνει το κομμάτι του. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από τεχνογνωσία, ούτε από φιλοσοφία. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε. Ο καθένας έχει να βάζει την πινελιά του. Ναι. Παρότι εκφράζω προβληματισμούς, να ξέρεις ότι το ένστικτό μου και εμένα μου λέει το ίδιο, ότι νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει πλέον. Δεν γίνεται ο Ιβάν Σαββίδης να βάζει 100 εκατομμύρια την τετραετία, ωραία, και να μην κοιτάξει
και το κομμάτι της πιο έξυπνης διαχείρισης του στάτους του ΠΑΟΚ. Γιατί ως επιχειρηματίας είναι πανέξυπνος. Απλά στο ποδόσφαιρο χρειαζόταν νομίζω περισσότερο χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα. Επειδή είναι πανέξυπνος όμως, έφτασε η ομάδα εκεί που τις αρμόζει. Μάλιστα. Και πώς είστε? Είμαστε ότι είμαστε καλά. Πολλά οικονομικά προβλήματα διαβάζω στην Κύπρο. Κάτι ανόρθωση, βγήκε ο Πράνης, τι έχουν θέματα? Ναι, γενικά. Η ανόρθωση έχει οικονομικά προβλήματα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Βασίλη, καλά να περνάς εκεί, να αισθάνεσαι δημιουργικός. Ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε, εννοείται. Πάντα μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες και το ξέρεις. Αλλά από εκεί και πέρα, ελπίζω και σε κάποια φάση να γυρίσεις και πίσω, γιατί εδώ είναι το σπίτι σου. Και καλό θα ήταν να σε έχουμε εδώ κοντά μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Bye. Χαίρετο. Αυτός ήταν ο Βασίλης Μήτας, ο άνθρωπος που μεγάλωσε με αυτά τα παιδιά. Ωραίες κουβέντες που θα μπορούσε να πάει άλλη μια ώρα, μια μισή. Δύο. Και νομίζω πολλοί πλέον μπήκαν στο νόημα, έτσι. Ναι, επειδή εγώ είμαι με αυτά τα παιδιά, έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν δημοσιογράφος, εγώ σαν προπονητές αυτοί. Ναι. Δηλαδή έχουμε μια κοινή πορεία στα πράγματα. Είναι παιδιά που ήταν ΠΑΟΚ, που κινούμασταν στους ίδιους χώρους και ξέχωρα από τον ΠΑΟΚ, στην ίδια πόλη είμαστε, δεν είναι Νέα Υόρκη. Είναι η βάση του σκεπτικού μου ότι δεν πρέπει να λέμε ότι ο Τσαούσης είναι του Μήτα. Ναι. Όχι. Ο Τσαούσης είναι του ΠΑΟΚ. Τον έκανε ο πατέρας του με τη μητέρα του με τη γνωστή διαδικασία. Δεν τον έφερε ο πελαργός στη ζωή. Ναι. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ αντιλήφθηκε τις ικανότητές του και τον εξέλιξε. Τον είχε ο Μήτας 5 χρόνια, τον είχε ο Κόλκας 2 χρόνια, τον είχε ο Γκαρσία 2 χρόνια. Δεν με απασχολεί. Εδώ έχουμε λοιπόν μια φλέβα χρυσού. Έχουμε κάνει το απόλυτο πεδομάζωμα. Ο Μιχαηλίδης είναι από τα εξωτικά Γενιτσά, Ακαδημία Γενιτσών. Ο Διαμαντής είναι από τον Πήγασο Σερών, εκεί από το χωριό σου. Ωραία. Ο Χατζηστραβός είναι από τις Σέρες. Πώς το λένε. Γενικά είναι παιδιά που ήρθαν από περιοχές της γύρω, ναι, από Θεσσαλονίκη. Είναι και πεδομάζωμα. Είναι αυτό που κάνει κάποτε ο Γιώργος Παντελάκης, που το κάνουμε πλέον πιο με μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Ναι. Εντάξει. Είναι σημαντικό για μένα. Είναι σημαντικό. Από την Καβάλα ο Λίρατζης, ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Περνάμε στον Τούκου ότι πρώτο σχόλιο της Αλφα Εθνικής είναι η Ακαδημία του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Έλα μωρέ ο Κουλούρης. Ρε, και να το πιστεύεις αυτό, όταν μιλάς δημοσίως, είναι τέκνο σου, ζώων. Όχι, δεν το λες. Και έχει αποδείξει ότι δεν πρέπει να το λες. Ναι. Ναι, εντάξει. Αυτά. Πέρασε λίγο η ώρα. Δεν πειράζει, θα ανοίξουμε γραμμές. Χαλάλη. Θα ανοίξουμε γραμμές. Και θα επιστρέψουμε λίγο και με κάτι μπασκετικό, να πούμε λίγο. Λοιπόν, εννοείται μπασκετικό. Υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά 2 διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν για το μάτι της Κυριακής με τον Άρη. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 545-26. Κλήρωση λίγο πριν τις 2, 2 παρα 3, 2 παρα 4 για 2 διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σου και αναβαθμίζει τη ζωή σου. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει και στην Αναδομό θα σας τα κάνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Αναδομό.ανακαίνιση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Θυμίζουμε, Αναδομό βρίσκεται πλέον στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Μαζί μας είναι η στοίχημα.gr. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά τα παιχνίδια, πολλές οι επιλογές για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, ειδικά στοιχήματα. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και Ρίτζεσι Καζίνο, οι τελευταίες 4 παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο Θεάτρο Βεργίνα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Οπότε κάντε τους υπολογισμούς σας, πάρτε τηλέφωνο, κλείστε εισιτήρια, γιατί ενδεχομένως να μην υπάρξει και τρίτη μεγάλη παράταση. Τέλος εδώ Δεκεμβρίου θα τελείωνε ο Τάκης Ζαχαράτος. Πήγε τέλη Ιανουαρίου, τώρα είναι τέλη Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι του Ρίτσι Καζίνο, αλλά πραγματικά έχει γίνει ρεκόρ πωλήσεων στο θέατρο Βεργίνα με τον Τάκη Ζαχαράτο. Ticketservice.gr,
καταστήματα public, στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, τηλεφωνικά στο 217-234567 για να αγοράσετε τα εισιτήριά σας και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στην πιο λαμπερή σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βιργίνα. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε στο τελευταίο 35 λεπτό. Έχουμε ήδη ένα φίλο περιμένει υπομονετικά στο διάλειμμα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Δεν ήταν τόσο υπομονετικά. Βιάστηκες να πάρεις θέση. Να πούμε. Περίμενε ο άνθρωπος στην ταξί. Καλό πεντάλεπτο. Ναι, δεν ήταν. Να ξαναπάρει ο φίλος, εδώ είμαστε. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ και το Champions League του μπασκετικού. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Ναι. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 15 ευρώ, ναι, και δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας στις κατηγορίες White and Black. Ναι, είναι από την αρχή γνωστό αυτό. Ναι, σε λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, τα play-off του κυπέλου. Εντάξει, δεν είναι στη φάση αυτή του Champions League και τις επόμενες, τέλος πάντων. Δεν ισχύουν. Λοιπόν, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας στις κατηγορίες White and Black μπορούν να κρατήσουν τη θέση τους μέχρι το Σάββατο 2 Μαρτίου αγοράζοντας τα εισιτήριά τους στην τιμή των 10 ευρώ αποκλειστικά από το γραφείο εισιτηρίων του PAOK Sports Arena με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας κανονικά. Μετά από τις 2 Μαρτίου μπορούν να προμηθευτούν κανονικά το εισιτήριό τους στην τιμή των 10 ευρώ, απλά η θέση τους θα είναι διαθέσιμη για αγορά από όλους. Ναι. Οι τιμές είναι 15 ευρώ σε όλα τα διαζώματα, 25 VIP 1-2-5. 50 ευρώ στα VIP Gold και 100 στα VIP Lounge της Αναδομό. Mm-hmm. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 έχουν ελεύθερη είσοδο στο γήπεδο χωρίς να καταλαμβάνουν θέση και θα υπάρχει και ειδικό παιδικό εισιτήριο στα 5 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι το 15 ευρώ minimum έχει να κάνει με την ανάγκη που έχει η ομάδα να βρει έσοδα για να πληρωθούν κάποιοι μισθοί στους αθλητές, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν αυτό το διάστημα. Δεν είναι λόγος για να μου γκρίσουμε. Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΠΑΟΚ τους καλεί να συμβάλλουν. Δεν τρέπεται να το πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Όσοι μπορείτε λοιπόν και έχετε την οικονομική δυνατότητα, καλώς να πληρώσετε αυτό το αντίτιμο του εισιτηρίου και να στηρίξετε την ομάδα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το παλατάκι πρέπει να είναι με δύο λόγια, να πάμε και στο φίλο που περιμένει, κατάμεστο. Ναι. Ούτε 3.000, ούτε 4, ούτε 5. Ακριβώς. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Έπεσε η γραμμή προηγουμένως, παιδιά. Κινούμε και έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, από την ασπρόμαυρη Αθήνα τηλεφωνώ. Κοιτάξτε, επειδή έρχομαι συχνά και περπατάω στον δρόμο, αμέριμνος, εντάξει, σταματάω συνεχώς και μιλάω σε παοξάκια στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Έχει μεγάλη φωλιά, φίλε. Ναι. Λοιπόν, εντωμεταξύ, επειδή παλιά ήμουν στον Πανελλήνιο, άμα δεν σε έβλεπα σε μια φωτογραφία που είχες ανεβάσει με μακρύ μάλι, δεν θα έρχοσουν στο μυαλό μου καν, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Αφού μου λένε, λοιπόν, φίλε, ότι ήμουν βάζελος μικρός, έτσι λένε οι άλλοι. Εντάξει, μωρέ. Πήγαινε εκεί για το ξεκάρφωμα. Εγώ εδώ, εμείς εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, όταν είμαστε πιτσιρικάδες, θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, θα σου πω, και πάω, ήμουνα και Άρης και Ολυμπιακός, και να πω που επηρεαζόμουν 6-7 χρονών τον 8, ώσπου μου ετοίμασε η βαλίτσα μια μέρα ο πατέρας μου και με έβγαλε έξω από την πόρτα. Της άκουσες δημοκρατικές διαδικασίες και έγινα πάω από τότε. Λοιπόν, εγώ θα σου πω και δύο άλλους παίκτες. Ο Βουτσάς. Πόπο, φίλε. Αυτός όμως. Αδικείται ως αμυντικός, είναι λόγω ύψους, περισσότερο για αμυντικό χαφ. Ναι. Και ο Γιαξής. Πόπο, Γιαξής. Ο Γιαξής πιστεύω θα αφήσει με εποχή. Έχει πολλά παιδιά. Δηλαδή εγώ πάω, χαζεύω καμιά φορά, βλέπω και τα βίντεο, βλέπω διάφορα. Ναι. Εμείς έχουμε παρακολουθήσει και εδώ στην Αθήνα κανένα 2-3 παιχνίδια της ΚΑΠΑ 19 και δηλαδή πάω με το γιο μου, πάω ας πούμε εκεί και βλέπω ας πούμε πολύ καλό ποδόσφαιρο με παιδιά που σίγουρα θα αφήσουν εποχή αν τους εκμεταλλευτούμε ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το κάνουμε. Μακάρι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει αδιάφορο. Όχι, όχι. Άμα θέλουμε να υπάρξουμε, να, δηλαδή ως ένα σύλλογο, θα αγοράζω παίκτες, να δημιουργώ κιόλας. Ναι. Να, τις ακαδημίες πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά να μην σας απασχολώ πολύ. Τους αγωνιστές που
και τον Στέριο εκεί πέρα, καθώς είμαι καταγωγή από Σέρες. Γι' αυτό τα λες κοφτά, και αυτό κοφτά τα λέει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Γεια σας, καλά. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ήρθε και τεράστιος Τάσος Ζέρβας. Ήρθε και τεράστιος. Κανονικά. Πρέπει να ήταν σύσσωμο το Repress και στην Τούμπα. Πρέπει να ήταν και αυτοί που θα είναι στο Repress σε 5 χρόνια. Δηλαδή, επειδή εγώ πάντα ξέρεις, Στέργιο μου, ότι κοιτάω 2 χρόνια μπροστά. Βλέπεις μπροστά, είναι γνωστό, ναι. Ναι, δεν είναι. Εσείς που με ζείτε το ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω από τα μούτρα κάποιου αν μου κάνει ή δεν μου κάνει. Φυσιογνωμιστής. Φυσιογνωμιστής. Ακριβώς. Ακριβώς. Μίλησε στην επίσημη σελίδα της Tottenham ο Harvey White, ο χάφε της Tottenham χθες. Σε κάθε κόρνερ, λέει, που είχαμε κάθε στιγμένη μπάλα, κάθε φάση μπορούσαμε να νιώσουμε το βουητό της κερκίδας. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να παίξει αυτό το περιβάλλον, όμως έπρεπε να παίξουμε και να το εκλάβουμε ως μια μεγάλη εμπειρία. Και έχει συνέχεια οι δηλώσεις και έχει δίκιο, γιατί λέγαμε και χθες, Σταύρο, ότι για παράδειγμα το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Tottenham, που πήρε το διπλό η Tottenham και πέρασε στη φάση που ήταν αυτή τη στιγμή, στο play-off, το είδανε 1000 άτομα. Δηλαδή 1000 φίλοι της Μπαρτσελόνα πήγαν στο γήπεδο. Και για τα παιδιά αυτά της Tottenham ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη να παίξουν σε 10.000 κόσμο. Δεν συνηθίζεται ούτε στην Αγγλία ούτε στο Champions League των νέων. Έχουμε λοιπόν, γραμμή. Έχουμε δύο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Τι κάνετε? Πάντα είμαστε καλά εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τα έχουμε λύσει, φίλοι. Δεν παντρευτήκαμε, δεν πήραμε δάνεια. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό εχθέ ο Γάλλο, από ό,τι έλεγε και ο Σέρβι, πρέπει να ήταν ο ξάδερφο του Λεβέκ. Δεν είναι έτσι. Όλο στραβά τα. Καλή σύνδεση. Ναι, από ό,τι ακούγαμε στη μετάδοση, όλα στραβά τα δίνει. Τα πράγματα. Απλώς έτσι για μια καλησπέρα. Καλησπέρα, αδελφέ. Και καλή συνέχεια να έχεις και εσύ. Να σε καλά. Τώρα πιάσαμε τη δουλειά και κάνουμε τον αγώνα μας. Καλή δύναμη. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Πάει. Πάμε. Ας πάρουμε μια γραμμούλα ακόμη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά εσείς. Τέλεια. Επίσης. Ήθελα να το πω από καιρό, τέλος πάντων, από τον... Μπήκε το θέμα, τέλος πάντων, του μισητού αντιπάλου του Ολυμπιακού. Μισητός αντίπαλος. Πρώην αντίπαλος. Πλέον δεν είναι αντίπαλος, μόνοι μας παίζουμε, ναι. Ναι, όχι. Διαχρονικά αυτός ήταν ο αντίπαλος μας, ναι. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, γεγονός. Επειδή το θέμα με τις β' ομάδες των δικών μας, τέλος πάντων, δεν προχωράει, δηλαδή β' ΠΑΟΚ, β' Ολυμπιακός κλπ. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τον εθνικό. Να τρώνε τα παιδιά ξύλο σε κάθε προπόνηση, δηλαδή. Πιστεύεις ότι θα αντέξουν, θα εκπαιδευτούν καλύτερα? Γιατί να τρώνε ξύλο, δεν κατάλαβα. Γιατί αυτό συμβαίνει εκεί. Τρώνε ξύλο η εθνική? Εθνική είναι άλλο πράγμα. Όχι, η εθνική με όμικρον γιώτα εννοείς. Ναι, άμα ξαφνικά γίνουν συνεργαζόμενη ομάδα με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Θα βρούμε τρόπους, θα βρούμε τρόπους. Ναι. Νομίζω είναι θέμα τακτικής. Ναι. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι ο εθνικός αξίζει να υποστηριχτεί στο project. Ιστορική ομάδα. Να μπει στο Καραϊσκάκι. Βέβαια, κυπελούχος, νομίζω. Ναι. Αυτοί κάνουν ό,τι πήραν από το χέρι να μην το βάλουν στο Καραϊσκάκι. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Δεν θα πρέπει να υποστηριχτεί αυτό το project. Βεβαίως. Και να αλλάζει χρώμα το γήπεδο. Πώς είναι με τις μπάγκερ που όταν παίζει χέρι θα γίνεται μπλε. Έτσι. Όταν παίζει μπάγκερ γίνεται κόκκινο. Ενδεχομένως. Το ίδιο μηχάνημα θα πάρουν. Το ίδιο μηχάνημα. Ναι, μαζί σου. Βλέποντάς το. Μαζί σου. Το ίδιο μηχάνημα είναι. Ναι. Η χέρα τα είπα. Αυτή η σημαντική παρέμβαση. Χέρα τα είπα. Είναι, συγγνώμη, Μόναχο 1860. Εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη, εντάξει. Κάναμε ένα λάθος. Κάνουμε και εμείς λάθη καμιά φορά. Άλλο, αδερφέ. Τα φιλιά σας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα πάλι. Αγάπη, θα το πω απλά. Κολοβαράς. Ναι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ούτε καταλαβαίνουμε πότε τελειώνει το ημίωρο. Είτε πόσο καλά περνάς, ρε Σταύρο. Πολύ καλά περνάμε. Είδες, ρε Σταύρο. Αρχίζω και φοβάμαι. Alter Ego είναι μαζί μας, ανδρικά ειδήματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια.
ακούτε και οι δύο. Σταύρο, πάρε κανένα μπουφάνα την εβδομάδα, δεν πήρε. Πήρε παπούτσια. Σε ναξού επισκέφτηκε. Σε εντυπωσιακά χαμηλέ τιμέ, πλήρη ανδίκηση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και alterecofashion.gr για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και ναξού, ο Σταύρο κάθε μέρα εκεί είναι λογικά. Πήρε τη Δευτέρα, Τρίτη, πότε ήταν το 50ο παπούτσι από τα Ναξούς. Θα νοικιάζει σπίτι σε λίγο για παπούτσια και μπουφάνε, παιδιά. Παπούτσια για χιόνι ήταν αυτό το τελευταίο. Νίκησε, δεν νοικιάζεται το διπλό διαμέρισμα. Το κάνει. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Ένα δωμάτιο πρέπει να κάνει. Όχι, ένα διαμέρισμα. Δωμάτιο, ωραία, κανονικά. Λοιπόν, Ναξούς, στην πλατεία Αγία Σοφία, στο Μετέρνιαν Κόσμο. Πολλά στόκ στην πόλη με τιμέ εκτόσεων που φτάνουν και τα 70%. Και κατάστημα Ορφέως Βενιζέλος, όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις ακόμα παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι δεν έχετε απολαύσει το μεγαλύτερο σοου στην καριέρα του Τάκη Ζαχαράτου, μπορείτε να το κάνετε. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticket services.gr. Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική είσοδο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας σας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του και στην πιο λαμπερή σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βιργίνα. Και υπενθυμίζω, πριν πάμε στο διάλειμμα, τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Στίχημαν για το μάτς της Κυριακής με τον Άρη. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχετε ακόμα 20 τουλάχιστον λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια. Πάμε στο διάλειμμα και παρεχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο. 20 λεπτό να πω. 17 λεπτό να πω. Τέταρτο πες, να είμαστε θα μέσα. Θα πω τέταρτο. Έχουμε ανοιχτές γραμμές αν κάποιος θέλει να πει την άποψη του επί παντός επιστητού. 2-8-7 και 3-8 άρια. 2-3-10-2-8-7-8-8-8. Και ακόμα για τα επόμενα 10-11-12 λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός για τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Στίχημαν για το μάτς της Κυριακής με τον Άρη. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Έχετε καταλάβει ότι την Κυριακή στο ΜΑΤΣ θα είναι εντελώς διαφορετικός ο καιρός. Διαβάζω είναι... στο. Ο καιρός. Ποιος καιρός. Διαβάζω. Ποιος καιρός. Περίμενα να το διαβάσω. Λοιπόν, στο DNA διαβάζω ότι την Κυριακή. Γιατί πήραμε τον. Αρνιακό. Αρναούτο που και δεν το μάθαμε. Αρνιακό. Έλα, εδώ έχει κάνει ολόκληρη ανάλυση. Είναι. Και τέτοιο. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, έλα, έχει για πάω Κάρης. Συννεφιά. Στο κλασικό τη Θεσσαλονίκη. Και δύο παπούτσια. Σταύρο, μπορεί να βάλει το χθεσινό παπούτσι για τα χιόνια που ήταν. Ναι. Προσφέρεται. Και το μα το δούλεψε και με χτυπήσει. Και το μπουφάν που είναι 25 κιλά που πιέζεται από το Alter Ego. Ωραίο, το 25 κιλό εκείνο. Ναι, εκείνο ναι, ναι. Πάρε για να είσαι εντάξει. Εκείνο είχε αρχική 450. Αν και αντέχει. Με καλέ διαπραγματεύσει. Και επειδή με αγαπάει ο Βαγγέλης ο Τάτσης, τα φιλιά μου που ήταν και στη Ριζούπολη. Ναι. Το κατέβασε. Εγώ θα βάλω αυτά που είχα βάλει στην Ξάνθη. Τι έχω πάθει. Πάνε όλοι κουτράλλονται στον Βαγγέλη. Και αυτός που τον έχει χορηγό πληρώνει, εντάξει. Από τάκτη, δεν φταίει ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, αν του πω δώσουμε το μαγαζί, θα μου το δώσει. Στέκει πήγαινε και σε μια βόλτα. Ναι. Τώρα ωραία. Που γυρνάει. Έχουν πάρει γαμπριάτικα. Ο Χρήστανθος βαφτίζει alter ego. Ο άλλος πήρε ένα χιλιάρικο πράγμα. Όχι, βαφτίζει, πηγαίνει στην εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ alter ego. Alter ego, ναι. Δηλαδή η ΕΡΤΡΙΑ δεν τίνει τους παρουσιαστές της, πήγε ο Χρήστανθος. Καλά κάνει. Ναι. Ένα επίπεδο υπάρχει, έχω να πω. Ναι. Δύο βαθμούς λοιπόν την Κυριακή. Να ξέρετε, χαλάει ο καιρός. Δεν μας έβαισαι, και συννεφιά. Παιδιά, έχουμε κάνει μετάδοση στο Λουσνίκι με μείον 20 και 90% εργασία. Ναι, απλά θα υπάρχει και κόσμος κερκίδες, δεν το λέμε μόνο για εμάς. Ο κόσμος χοροπηδάει κερκίδες, εμείς δεν μπορούμε να χοροπηδάμε. Αυτοί που βγάζουν τις μπλούζες, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το κάναμε μια φορά, αγάπη. Πω. Πρέπει να την έβαλα σε ένα κλάδο. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Και στο Λουσνίκι το βγάλανε οι λίγοι που ήταν. Και ξαναβάλανε. Σε λίγο. Ναι, δεν γινόταν, παιδιά. Εκεί είχε καθρέφτηση τουαλέτα για να τον βρίσκεις. Μπροστά σου. Δεν ήταν η χέστα εδώ. Εντάξει. Ωραία κουβέντα. Καλό μεσημεράκι. Για να καταλάβει το κοινό, παιδιά. Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Ναι, για να καταλάβει το κοινό. Πάντα κομψά. Υπήρχαν 15 σφινάκια στο ημίχρονο. Ήταν μία με κάτι σφινάκια, έκανε βόλτες και όποτε περνούσε έπαιρνε ένα. Ωραία, πέρασα μπροστά μου 15 φορές, πήρα 15 σφινάκια. Τι εμπεριείχε το σφινάκιο? Βότκα. Βότκα. Ωραία. Και στον κόκκινο Μουσλίμοβιτς, που κοντράρει μπάλα και μπαίνει γκολ, από το διώξιμο τερματοφύλακα, που είχε γίνει αλλαγή γιατί ο Σαλμπικίδης είχε φάει τον Ακιμφεύ, ναι, ναι. Με συνοπτικές διαδικασίες, βλέπω πίσω από την εστία μια αρκούδα. Στα ίσα, βλέπω μια αρκούδα.
Ωραία. Μέσα στον παγετό, τα σφινάκια αυτά. Ξενύχτη προηγούμενη μέρα. Θόλωσε. Και λέω τι να πω τώρα στον αέρα, ότι είναι μια αρκούδα πίσω από την εστία. Θα ξεφτυλιστώ. Δεν λέω τίποτα και ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φορούσε γούνες σε όλο το σώμα. Νόμιζα θα έλεγες ακουδοτόμαρο φορούσε. Όχι, ήταν φίλε τι πράγμα, ναι. Είχε και στο κεφάλι. Τι άλλο θα ακούσουμε. Γούνα. Αυτά τα καπέλα τα... Αλλά το Ρουσνίκη τώρα από εκεί που ήμουν εγώ, εμείς ήμασταν τέρμα δεξιά στο κόρνερ και αυτό ήταν απέναντι στην αριστεία, πίσω από την αριστεία. Ήταν και 200 μέτρα, 250. Εντάξει. Ωραίες καταστάσεις. Ωραία βότκα βασικά. Δεν έκανε καθόλου δουλειά. Σε συνθήκες παγετού λοιπόν η 22η αγωνιστική. Εντάξει, τώρα στην Τούμπα δεν έχουμε θέμα νομίζω. Δηλαδή σε άλλα γήπεδα λέει ότι υπάρχει θέμα. Και λόγω θερμοκρασίας. Κοίτα, η τεχνική ομάδα δεν βολεύεται από το να έχει παγετό. Βέβαια, με παγετό είναι πάντα ο Μπίσας Βαρκαλός. Γιατί αναγκάζεται και τρέχει. Ναι. Κάνει κάτι. Τώρα κοίτα, υπάρχει θέμα στο Ξάνθη Λεβαδιακός. Που... Στο Ξάνθη Λεβαδιακός που είναι, έχει 4 νεκρούς παίχτες. Θα έχει μείον 3 ναι. Και θα υπάρχει και χιονόπτωση λένε. Ναι, η Αγάπη έχει πάει σε τέτοιες θερμοκρασίες και πιο χαμηλές με. Σαγιονάρα. Σαγιονάρα σχεδόν. Όχι, είχα παίξει πόλη. Ναι. Τι ήταν και φορούσες. Ένα σταράκι. Ναι, είμαι σταράκι. Ναι, έχουμε γραμμή. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια, και στους τρεις. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Πραγματικά θέλω, αν μπορεί κάποιος να κάνει ρεπορτάζ, ένας οπαδός έφαγε, του ΠΑΟΚ ήταν βέβαια, αλλά όποιος κι αν ήταν, έφαγε 14 χρόνια λέει φυλακή, γιατί πέταξε μια βόμβα Μολότοφ. Εκατοντάδες βόμβες Μολότοφ έχουν πέσει. Υπάρχει τέτοια ποινή σε κάποιον? Επειδή δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το τσεκάρω το θέμα. 14 χρόνια μέσα ή αναστολή? Προς το παρόν άσκηση ένθεση. Αλλά 14 χρόνια πας μέσα, δεν μπορεί να είναι με αναστολή. Εντάξει, αντιπολιτικός μπορεί και... να είμαστε 50 με αναστολή, δεν έχει. Ναι, δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω. Αλλά είναι εντυπωσιακό το νούμερο και θέλω να δω από περιέργεια, δηλαδή μιλάμε τώρα για εκατοντάδες Μολότοφ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, παντού. Κάποιους πιάσανε. Αυτούς τους έχουν βάλει τέτοιες ποινές. Και η άλλη περίπτωση βέβαια, γιατί εδώ που τα λέμε πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τελείωσε. Αν συμβεί αυτό το πράγμα και εφαρμοστεί, αυτός χαράμισε τη ζωή του, δεν το συζητάμε. Ναι. Έχει τελειώσει η ζωή του για αρκετά χρόνια. Ουσιαστικά μπορεί να μην μπορεί να την ξαναξεκινήσει κιόλας. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και πρέπει να προσέχουμε. Αυτό έγινε λέει στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ναι. Που δεν έγινε μάλλον. Γιατί ο αγώνας δεν έγινε. Δεν τελείωσε. Έγινε αλλά δεν τελείωσε. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε πολύ, γιατί είναι κρίμα η ζωή των ανθρώπων να χάνουν αυτό που αξίζει. Γεια και χαρά. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα Στέριο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Σταύρο και στην κοπελιά εκεί. Από Βίτσουρκ σας τηλεφωνώ, της Γερμανίας, για Λεωνίδας λέγουμε. Έχουμε μιλήσει και παλιότερο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Λοιπόν, και έτσι πήρα να σας πω μια καλημέρα. Και κάτι άλλο, ψάχνοντας λίγο στο Γιόγκλ, ανάρτησε κάποιος, βέβαια μετά το είδα, για το Άχαμον Ήθεν, κάποιον δημοσιογράφο τον οποίον προπυλάκησαν κάποιοι χτες στην Τούμπα. Ισχύει αυτό? Έτσι είναι ένα περιστατικό, τώρα το είπαμε, ας μην δώσουμε λίγο περισσότερη βάση, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω Σταύρο, αλλά μετά λέω για να δω ποιος το ανάρτησε και τι βλέπω. Εγώ αυτά τα site ούτε καν τα... Και πώς μου ήρθε, μου έρχονται στο Γιόγκλ. Τώρα μου φαίνεται και αυτό το Γιόγκλ να το κάνουν να μην έρχονται καθόλου αναρτήσεις και τέτοιες. Το όνομα το ξεκινούσε από γράμμα. Γράμμα αλφα. Καταλαβαίνετε τι θέλω, ποιο site είναι αυτό. Γαύρος. Site Γαύρος, κατάλαβες. Ναι. Και κακός βέβαια το αναφέρω κιόλας, αλλά... δηλαδή λέω και δίθεν ότι δεν ξέρουμε και ποιος είναι και αυτός και ποιοι είναι αυτοί. Τέλος πάντων, έτσι γι' αυτό πληροφοριακά ήθελα να... Λοιπόν, καλά να είστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Που μας κρατάτε. Λοιπόν, πάντα έτσι δυνατή και η ομάδα μας. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε. Και, πώς το λέμε,
θα τα πάρουμε όλα που λέει. Εγώ Νίκα, την καλησπέρα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μην κάνετε άλλο. Πάμε σιγά σιγά. Λίγο ένα λεπτάκι στη σύνδεση νούρο 1 με τζίλο κτλ. Είναι ένα αξιολόγο, θεωρεί Σταύρο. Πώς είναι ένα αξιολόγο. Είναι, υπάρχουν συνομιλίες ανθρώπων που κατηγορείται για τον νούρο Αλ με τους κατηγορούμενους. Και τι γίνεται. Τι να σου πω, δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος εγκέφαλος, Σταύρο και Αγάπη, δηλαδή μόνο τους γίνονται όλα. Θα φτάσουν στον εγκέφαλο του Νουρουάν, του Τζίλου, της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ξέρω. Μυστήρια πράγματα, τα ίδια και τα ίδια σε όλους τους τομείς. Διαρροές, πληροφορίες, διαρροές, πληροφορίες και επί της ουσίας μηδέν. Βγήκε πάντως χθες και αυτό. Και θα δούμε αν όντως θα υπάρχει κάτι άλλο. Καλά. Γιατί όντως στην αρχή πολλοί λέγαμε ότι αυτή τη φορά δεν μπορούν να γλιτώσουν και ότι θα βρεθεί η λύση. Αλλά θα γλιτώσουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει όπως κάτι. Όπως γλιτώνουν πάντα σε αυτή τη χώρα. Η καθαρίστρια που έχει πλαστό τυχείο μπαίνει τη επιβάλλουν 10 χρόνια φυλάκιση. Και ο διευθυντής νοσοκομείου ή ο διευθυντής κάποιου υπουργείου που έχει πλαστό τυχείο δεν τρέχει κάστανο. Στην πανέμορφη αυτή χώρα. Τέλος πάντων. Έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Βασιλακόπουλος που λέει κάποιοι θέλουν εμπορευματοποίηση του μπάσκετ και 12 ξένους στο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, το πρώτο τσεοκ. Ξαφνικά τώρα που βγαίνουν και μετά το Βασιλιάδη που βγήκε την ΚΕΔ, τώρα έχει ανοίξει μια κουβέντα για το ελληνικό μπάσκετ και για την επόμενη μέρα και για την κατάσταση και για τα πάντα. Γενικά, εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία στην Ευρώπη και στην Ισπανία έχει γίνει ένας χαμός από το Real Barcelona και με τους διαιτητές και την κατάσταση γενικότερα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ας κάνει ο πρόεδρος της ΕΟΚ μια λίγα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να παίζουν οι δυο τους. Ναι. Βασικά δεν βαρέθηκε να αφήσουν... είναι εκεί. Δεν ναι, όχι, πόσα χρόνια είναι. Κάτω. 80. Ωραία. Τίποτα. Η λύση είναι αυτή, παιδιά. Το ότι ανοίγει μια λίγα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κανονική περίοδο με 60 μάτς, 30 στο ΑΚΑ, 30 στο ΣΕΦ και play-off οι δυο τους στις 15 νίκες. Όχι, δεν θα βγαίνει πάλι άκρη. Με ανταλλαγή φιλάθλων, χωρίς αστυνομία, χωρίς διαιτητές. Α, εκεί ξύλωνε ναι, λέει ναι, το. Ναι, ναι, 80 ναι. Μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κανονικά. Μέχρι να μην μείνει άνθρωπος. Και να αφήσουν τους υπόλοιπους στην ησυχία τους. Οι δεινόσαυροι της ΕΟΚ τώρα βγαίνουν ένας-ένας. Και εκφράζουν ένα προβληματισμό ναι, ναι. για το ελληνικό μπάσκετ και... Δυσαρεστήθηκαν οι Αγγελόπουλοι. Όλη την εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Και ο Βασιλιάδης για την ΚΕΔ ναι, και ο Βασιλακόπουλος τώρα. Ο Βασιλιάδης, ναι. Τώρα που κλαίγει το Ολυμπιακός να αλλάξει ΚΕΔ. Ναι, τέλος πάντων. Στο ΠΑΟΚ ακόμα περιμένουμε το replay της ΕΡΤ για τη φάση στον... το φάουλ του Παπαπέτρου που ανακάλυψε η Τσαρουκά, δεν ξέρω πώς λέγεται. Η Κοντή. Φαντάζεσαι να έρθει και στο... Α, όχι, με την BCL εκείνο, με την ΑΕΚ. Είναι άλλοι διαιτητές εκείνοι. Σε κάνα παιχνίδι πάλι στο Παλατάκι. Θα γίνει και αυτό, δεν θα αργήσει. Δεν θα γίνει σαν ένα τυχαίο παιχνίδι όμως, να βρουν το συγκεκριμένο που θέλουν και να είναι εδώ. Αλλά όχι, εκείνο με την ΑΕΚ είναι Ευρώπη. Θα είναι άλλοι ξένοι διαιτητές. Και μια που λέμε για ξένους διαιτητές, εντωμεταξύ αύριο νομίζω θα βγουν οι διαιτητές για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Να δούμε τι θα είναι, ποιον θα στείλουν και στην Τούμπα. Στο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή. Νομίζω αύριο θα είναι οι ορισμοί. Οπότε θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ας κάνουμε την κλήρωση. Πες λίγο να σου πω αριθμούς. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Αγάπη, θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 20. Λοιπόν, το 2 και το 19. Περίμενε, το 2. Κωνσταντίνος Τσιτουρίδης. Το κινητό σε 703. Και ποιο άλλο? 19. Και το 19 Χρήστος Σμέρνος. Το κινητό σε 037. Χρήστος Μέρνος και Κωνσταντίνος Τσιτουρίδης. Οι δύο τυχεροί που θα είναι την Κυριακή στην Τούμπα για να δουν από κοντά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Εν τω μεταξύ, ενημέρωση και τα εισιτήρια δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι. Για τον Άρη. Όχι, δεν έχω δει κάτι. Γιατί ρωτούσε πολλοί κόσμος και χθες
Δεν υπάρχει ακόμα κάτι, νομίζω από αύριο λογικά και αυτό. Και νομίζω ότι θα ισχύσει το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει δηλαδή ακόμα πάλι... ανακοίνωση ότι πάει ΠΑΟΚ. Ναι, πάλι θα ισχύσει να ισχύει αυτό το πράγμα, ναι. Πάλι δηλαδή μόνο ιντερνετικά. Ιντερνετικά, να ανοίξει ενδεχομένως το σύστημα Παρασκευή 9 ώρα το πρωί, ας πούμε. Και... μπορεί και αύριο, αλλά... και να φύγουν τα εισιτήρια σε χρόνο ρεκόρ. Ναι, νομίζω ότι το ίδιο θα ισχύσει. Πάλι έτσι, μόνο ιντερνετικά και όχι στα εκδοτήρια. Λοιπόν, μαζί μας ήταν τα Alter Ego και σήμερα. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ό,τι υπάρχει. Θεϊκόμψη των πολίων, η καλύτερη επιλογή θεωρώ αν είσαι τώρα στο κέντρο, εκεί κοντά στα πανεπιστήμια στην Αγγελάκη. Αγγελάκη 10 είναι το Θεϊκόμψη των πολίων. Πολύ ωραίος χώρος, μοντέρνος χώρος. Καλή μέρα έχει σήμερα. Ναι. Να φάτε και έξω. Δεν ξέρω τι θα έχει το Σαββατοκύριακο. Αλλά έχει καλή μέρα σήμερα. Οπότε οι επιλογές είναι δύο. Ήδη κάθεστε στο χώρο του Θεϊκών, επί της Αγγελάκη, για την ακρίβεια Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρους Βόλου. Ή παίρνετε ένα τηλέφωνο 2310-221-321. Το Θεϊκών εξυπηρετεί ανατολικά έως και την Τούμπα, φυσικά για όλο το κέντρο και δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Πρώτης ποιότητας προϊόντα, μεγάλες μερίδες. Διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ, δωρεάν όλες οι αληφές και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Τέσσερις ακόμα παραστάσεις για το Regency Casino και τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνική κράτηση στο 217-234-56 και 7. Και ένα αξούς είναι μαζί μας. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια ένα αξούς και εσείς βρίσκετε όλη την ανδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με φοβερά χαμηλές τιμές και πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις. Και κατάστημα υπάρχει και στο Λευθέρω Βενιζέλος. Για όσους ταξιδεύουν, είναι ευκαιρία να περάσετε από εκεί. Αυτά από εμάς. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα μείνετε στο Λίμπερο γιατί από τις 2 μέχρι τις 3 ακολουθεί το ανάλυση των Bayer Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας και όλα τα παιδιά του team νομίζω θα ασχοληθούν και λίγο, αν έχω καλή πληροφόρηση, με το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Αυτά από εμάς. Από αύριο θα μπούμε νομίζω περισσότερο και στα του ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Θα έχουμε λίγο και εικόνα από τα πλάνα του Λουτσέσκου, λίγο διαιτητές. Γενικά εντάξει, είναι λογικό σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνα. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις στις 4 το μεσημέρι. Νομίζω λίγο επικεντρώνει το ενδιαφέρον και στο Λιμιό, να δούμε τι έχει και αν είναι καλά. Ναι. Γιατί είχε ένα θέμα προχθές χαμηλά στο πόδι από ένα χτύπημα που δέχτηκε. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Ο Γιαννούλης επιστρέφει, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Πολλές επιλογές για ακόμα μια φορά για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Έχει ενδιαφέρον. Θα τα πούμε από αύριο αυτά και από το απόγευμα μείνετε συντονισμένοι στο ΠΑΟ 24. Καλό μεσημέρι, μένετε στο Λίμπερο 107 και 4.